Καλημέρα. Λοιπόν, σήμερα θα δούμε το τελευταίο κομμάτι μαζί, που είναι το JavaScript. Δηλαδή, πώς θα μπορέσουμε αυτά που φτιάξαμε μέχρι τώρα να τα πάρουμε στην οθόνη μας, έτσι. Μέχρι τώρα τα φτιάχναμε και το δημιουργούσαμε JSON. Το JSON τώρα, άμα το διαβάσει κανείς, διαβάζεται ναι μεν, αλλά όχι και τόσο ωραία όπως θα θέλαμε. Είναι για μηχανές, είπαμε. Έτσι λοιπόν, έχουμε φτιάξει μια υπηρεσία εδώ, χθες, που κάνει κάποια πραγματάκια. Αυτά που κάνει τώρα θα τα πάρουμε εμείς και θα τα βάλουμε στην πλευρά του client. Πώς θα το κάνουμε σήμερα? Στην αρχή θα ξεκινήσουμε να το κάνουμε σε web κανονικό, δηλαδή στα PCs που έχετε. Μετά θα κάνουμε λίγο να δούμε πού βρισκόμαστε σχετικά με το phone cap που κάναμε χθες και θα προσπαθήσουμε να το βάλουμε στο κινητό. Έχετε φέρει φαντάζομαι τα κινητά σας μαζί. Ωραία, δεν ξεχάσατε το USB, τίποτα μαζί, θα το φέρετε. Ωραία, γιατί θα πρέπει με αυτό να μεταφέρουμε την εφαρμογή στο κινητό. Δυστυχώς τα μηχανάκια εδώ δεν έχουν τόσο πολύ RAM για να παίξει το emulator, το οποίο παίζει. Μόνο 500 MB έχουμε εδώ πέρα και αυτό θέλει τουλάχιστον 3-4 από ό,τι ξέρω και ανάλογα τι θα βάλει κανείς πάνω. Έτσι, πόσο καλό είναι ο emulator, αν είναι νέας γενιάς, το κινητό κτλ. Και έχει πολλά παιχνίδια, θέλει πιο πολύ RAM και πάει λέγοντας. Τέλος πάντων, δυστυχώς δεν μπορούμε, θα πάμε κατευθείαν στο κινητό, που έτσι και αλλιώς, σε μια normal ανάπτυξη, έτσι το κάνουμε. Δηλαδή, έχουμε το κινητό δίπλα και το τρέχουμε κατευθείαν. Και δεν χρησιμοποιούμε το emulator, που έτσι και αλλιώς. Και RAM να είχαμε, δεν μας δίνει πολλές δυνατότητες που μας δίνει το κινητό. Εντάξει. Λοιπόν, γιατί έχω βάλει τώρα αυτό εδώ πέρα? Γιατί πρέπει να πάμε να ανοίξουμε το Firefox και να πάμε στα add-ons, γιατί χρειαζόμαστε ένα εργαλείο το οποίο χωρίς αυτό δεν γίνεται να κάνουμε προγραμματισμό σε client side. Έτσι, αδύνατο. Ανοίξτε όλοι το Firefox. Για να βάλουμε το Fireback, δηλαδή θα πάτε στο Firefox, θα το ανοίξετε και θα πάρετε εδώ που λέει Add-ons. Θα βγάλει ακριβώς το interface που έχω ανοιχτό αυτή τη στιγμή. Τώρα δεν ξέρω αν εδώ ή στο σπίτι κάποιοι άλλοι χρησιμοποιούν κάτι άλλο εκτός από το Firefox. Είναι εδώ κανείς που χρησιμοποιεί αυτή τη στιγμή κάτι άλλο? Το Fireback μέσα. Ναι, το Chrome είναι κακό πράγμα. Πάμε παρακάτω. Το? Πρόσεξε, για το Chrome, Τι έχεις εσύ? Chrome, προσέξτε. Γιατί βγήκε το Ice? Το Ice είναι Chrome. Πώς? Όχι, δεν ήταν μόνο αυτό, διότι το Chrome, ό,τι κάνεις, το παίρνει Google. Προσέξτε αυτά, γιατί δεν τα προσέχετε, πανά θυμάμαι. Λοιπόν, το Chrome το έχει κάνει Google. Έτσι, ωραία. Το πάρουμε απλά. Αν το έκανες εσύ, δεν θα τα άφηνες έτσι, δηλαδή. Ένα ωραίο πραγματάκι που το δίνεις σε δισεκατομμύρια κόσμο, έτσι, απλά, τώρα πεταμένο, όλο και θα κάναμε, φαντάζομαι, από κάτω. Η Google αυτό κάνει. Παραδείγματος χάρη. Δηλαδή, πολλά που έχω διαβάσει δεν μπορώ να σας αποδείξω, είναι θέμα αν θα τα πιστέψετε ή όχι. Αλλά το αυτόματη μετάφραση δεν σας λέει τίποτα? Πώς θα σου μεταφράσει αυτόματα αυτό που διαβάζεις, αν δεν το πάρει να το διαβάσει για να σου το δώσει? Απλά. Άρα ξέρεις τι διαβάζεις. Ανεξάρτητα αν έχεις γίνει μέλος, αν έχεις account, αν είσαι συνδεμένος. Έτσι δεν είναι? Πώς θα σου μεταφράσω κάτι άμα δεν μου το δώσεις να σου μεταφράσω? Και το AES βγήκε ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Διότι κάποιοι γουστάρουν το Chrome, αλλά δεν γουστάρουν να βλέπει Google διαβάζει, άρα βγήκε το AES. Δηλαδή ότι η ύπαρξη του AES θα αποδεικνύει αυτό που λέω. Όλα ωραία είναι και τα αυτόματα ωραία είναι. Ναι. Έτσι λένε. Είναι θέματα, όπως λέγαμε και προχθές, επιλογής. Θες να είναι γρήγορο και να παρακολουθεί ο άλλος τι διαβάζεις ή θέλεις να είναι ένα τύχιο έργο? Εγώ προτιμώ να είναι έργο. Και γι' αυτό έβαλα το εδώ πέρα. Εγώ εμπιστεύω με αυτούς, διότι αυτή εδώ είναι μια κοινότητα. Έτσι, η Mozilla και η Apache. Τέλος πάντων, ήθελα να πω όμως, αλλού ξεκίνησα, ότι και στο Chrome έχει κάτι αντίστοιχο. Και στον Internet Explorer έχει κάτι αντίστοιχο. Τώρα στο Ice δεν το ξέρω αν έχει κάτι αντίστοιχο. Πολύ ωραία. Άρα χρειαζόμαστε ένα πράγμα σαν το Fireback. Το έχουμε κατεβάσει.
Ποιο? Ναι. Εγώ πηγαίνω εδώ πέρα, στο add-ons, βάζω Fireback που βλέπετε και μετά πρέπει να βάλω αυτά, πατάμε απλώς install σε αυτά εδώ τα τέσσερα. Το έχετε κάνει? Κάντε το κινέτιμο. Έτοιμο. Δηλαδή, όταν θα το έχετε κάνει, θα βγει αυτό εδώ το κονίδιο. Το βλέπετε εδώ πέρα πάνω? Αυτό το κονίδιο θέλουμε να βγει εκεί πέρα. Όταν είστε έτοιμοι μου λέτε. Λοιπόν, και τι κάνει τώρα αυτό? Προσέξτε, με το που πάτησα άνοιξε κάτω. Και πάω τώρα εγώ εδώ να δω, μια στιγμή λίγο να τα... Μετά πρέπει να πάμε να τα ενεργοποιήσουμε, σημαίνω να το ξέχασα αυτό. Είμαστε όλοι εκεί που είμαι ή πάω γρήγορα? Ωραία. Να περιμένω τότε μέχρι να κάνετε κλικ εδώ και να ανοίξετε από κάτω, να μου πείτε. Είτε είναι σε χρώμα αυτό, είτε... Λίγο τα add-ons πια είναι τα τέσσερα, γιατί ναι. Το ένα είναι να γράψουμε. Fireback. Codeburner, φαντιάζομαι, ναι. Όχι, μια στιγμή τώρα. Πού τα έχω, τα έχω μια στιγμή. Εδώ θα βάλετε Fireback. Όπου έχει disable έχω βάλει. Τώρα γιατί μου άλλαξε τη σειρά. Είπα τα extensions που βλέπετε. Ναι, ναι. Λοιπόν, αυτά χρειαζόμαστε. Ένα και εντάξει, και αυτά εδώ τα δύο βασικά. Εντάξει. Ένα, δύο, τρία. Σε Firefox. Ναι, ενημέρωσέ τον. Πώς πες το. Πρέπει να πας από τα add-ons, σου βγάζει install κατευθείαν. Πού είναι add-ons, ωραία. Γράψε Fireback πάνω εκεί. Και έχει κουμπάκι, ναι, έχει κουμπάκι install. Όχι, όχι. Πάρ' το και το Fireback από πάνω, έτσι. Οι άλλοι είμαστε ok. Πώς? Όποιο βγάζει, παιδιά, όποιο Firefox έχετε, σας βγάζει αυτόματα το add-ons, γι' αυτό σας είπα να πάτε από εκεί, σας βγάζει αυτή που είναι συμβατή. Απλά το κάνετε install και είναι έτοιμο μέχρι να βγει αυτό το εντομάκι. Έτσι. Αν το έχετε καταστήσει θα βγει αυτό το κονίδιο εκεί πάνω. Θα το δούμε στην πράξη. Θα το δούμε τώρα μαζί στην πράξη. Βήμα-βήμα, οπότε περαιτά τα λόγια, θα το καταλάβεις αμέσως τι κάνει. Είμαστε έτοιμοι τώρα? Όχι, 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 δεν είναι validation, είναι όλη η κίνηση που γίνεται από πίσω. Γιατί μας ενδιαφέρει τώρα αυτό. Μια στιγμή, να είμαστε όλοι έτοιμοι να το πάμε με τη σειρά και θα το πιάσουμε. Μέχρι να το κάνετε, να πούμε λιγάκι θέση που παίξαμε server side, έτσι, PHP, MySQL. Δεν ξέρω αν με το Δήμο είδατε κάποια στιγμή που βλέπουμε τα logs. Ωραία, μπορούμε να δηλώσουμε σε ένα website που μπορούμε να δούμε τα logs, που πάει και σώζει τα logs. Οπότε θα μπορέσουμε εκεί να δούμε αν κάτι πάει στραβά. Παραδείγματος χάρη θέλω να κάνω connect στη MySQL, έχω κάνει κάποιο λάθος. Θα πει, ξέρω εγώ, parse error ή δεν μπορώ να κάνω connect ή κάτι τέλος πάντων. Και μέσω από αυτό θα καταλάβω εγώ για να προχωρήσω. Το αντίστοιχο εδώ πέρα, για να βλέπω τι γίνεται από κάτω, διότι σε εμάς τώρα παίζουν πολλά πράγματα. Έτσι. Ένα είναι η σύνδεση. Ωραία. Γιατί πρέπει να ξέρω αυτό που έστειλα, αν πήρα κάτι πίσω. Δεύτερο είναι, αν δεν φαίνεται κάτι καλά και είναι ανακατεμένο όπως σας έχει δείξει ο Γιώργος ή ο Αχιλλέας για το CSS, πόσο σημαντικό είναι ότι με λίγο να το πειράξω αλλάζει όλη η οθόνη μου. Αν θέλω εγώ λοιπόν να δω τι πάει στραβά, πώς θα το δω στο CSS? Τι πάει στραβά? Ή να το περάξω online εκεί την ώρα να δω αν παίζει ή αν έχει πρόβλημα ο browser. Γι' αυτό το λόγο χρειαζόμαστε αυτό το εργαλείο. Είμαστε έτοιμοι? Ωραία. Τώρα που είμαστε έτοιμοι λοιπόν, ας πάρουμε μια σελίδα, χτυπήστε αυτή εδώ πέρα που βάλα εγώ για να έχουμε περίπου τα ίδια ή τέλος πάντων κάποια άλλη. Αλλά πάτε εδώ στην κονσόλα τώρα. Έχω πατήσει το εντομάκι, έτσι. Έβγαλε το κάτω παράθυρο και πάω στην κονσόλα και λέω Enable. Θέλω δηλαδή να βλέπω στην κονσόλα τι γίνεται.
Μετά πάμε στο script. Και αυτό θα το κάνουμε enable. Θα πάμε στο DOM που πρέπει να το δούμε και αυτό, αλλά πάμε στο NET να το κάνουμε enable. Και τα cookies που σας έχω πει μερικά παματάκια. Δηλαδή τι γίνεται. Εντάξει. Λοιπόν, είμαστε στην κονσόλα, ωραία. Τώρα που το έχουμε ανοίξει, πάμε πάνω εδώ και χτυπάμε ένα Enter. Χτυπώντας το Enter, βλέπω τι έχει γίνει. Δηλαδή πάω στο net και βλέπω ότι για να πάρω αυτά που πήρα έχουν γίνει αυτές οι συνδέσεις. Ορίστε το get που λέγαμε στην αρχή. Το 200 σημαίνει OK. Μπορώ να δω ακριβώς την IP που έχω πάει. Μπορώ να δω και πόσο χρόνο έκανε. Είναι καλό και για το debug να δω πόσο καλή είναι η εφαρμογή μου. Εντάξει. Αν πάω τώρα το ποντίκι εδώ πέρα πάνω, μου αναφέρει αναλυτικά πού άργησα. Εντάξει. Το DNS παραδείγματος χάρη έκανε 625 ms. Το waiting, και εδώ θέλω λίγο να το προσέξετε αυτό το πραγματάκι, από την Mozilla έκανε 203 ms να έρθει. Εντάξει. Λοιπόν, ας αλλάξουμε ένα site, να πάμε και σε αυτό που θεωρείται από το πιο γρήγορο. Να πάμε στην Google. Λοιπόν, έχω βάλει google.gr πάνω και τώρα πατάω Enter να δείτε τι γίνεται. Γιατί μου το έκλεισε. Λοιπόν, από ό,τι βλέπετε εδώ πέρα, επειδή η Google στην αρχή δεν έχει και πολλά πράγματα από εικονίτσες και ιστορίες, έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Αφήστε το ποντίκι πάνω και κοιτάξτε εδώ τι γίνεται. Πρώτα, από τη στιγμή που βάζουμε όνομα, θα παίξει το DNS. Μετά θα κάνουμε connect. Από ό,τι βλέπετε είμαστε πάρα πολύ γρήγοροι στην Google. Αλλά όμως το waiting, δέστε, 141 και 16 ms για να πάρω, είναι τόσα ms που περίμενα. Θα δείτε γιατί σας το λέω τώρα σε λίγο. Εντάξει. Τώρα πάμε μέσα εδώ. Κάνουμε κλικ και βλέπουμε τι στείλαμε και τι πήραμε. Αυτό πήραμε. Δηλαδή, αν αυτό εδώ που λέει στο response το αντιγράψω και το βάλω σε μια σελίδα, θα πάρω αυτό το πάνω. Ό,τι γίνεται και μεταφέρεται είναι εδώ. Ορίστε και το HTML θα πρέπει να το δείξει. Αυτό είναι στο cache και το cookies. Λοιπόν, το cookie το οποίο λέει πλέον ότι εμείς είμαστε εμείς. Εντάξει. Τώρα ένα άλλο. Εδώ που λέει CSS. Τι, δεν είναι καθόλου CSS αυτός μέσα. Ορίστε. Βλέπουμε τι CSS παίζει για να βγει αυτό. Και παραδείγματος χάρη, κάτσε να βρω κάτι, το Google αυτό εδώ πέρα δεν το φτιάχνει με εικόνα από ό,τι βλέπετε. Μπορούμε, κοιτάξτε, μπορούμε να πάμε εδώ πέρα πάνω, το βλέπετε το εικονίδιο αυτό, και να το κάνω κλικ και τώρα να πάω ακριβώς πάνω στο Google ή να πάω κάπου αλλού, αλλά εγώ θέλω να δω πώς φτιάχνει αυτό εδώ πέρα. Το κάνω κλικ λοιπόν και με πάει αυτόματα κάτω στον κώδικα το οποίο έχει δημιουργηθεί. Και δεξιά έχω το CSS. Πάλι μα βάλω το ποντικάκι μου πάνω, μου δείχνει το εικονίδιο κτλ. Κτλ. Μπορώ εδώ, κοιτάξτε, αυτό είναι το που θέλω να σας δείξω, μπορώ εδώ να το πειράξω τώρα online, έτσι. Το έχω μαρκάρει και πάω και αυξάνω απλά. Θα πρέπει να μεγαλώσει. Είναι μικρή, είναι. Το βλέπετε πως μικραίνει αυξάνοντας το χώρο που έχω βάλει τον div για να χωρέσει.
Έτσι λοιπόν, εμείς που θα ασχοληθούμε με JavaScript εδώ πέρα, αυτό το εργαλείο μας βοηθάει μέχρι να φτάσουμε σε σημείο να, αν μας αρέσει κάτι ή όχι. Πράγμα που στο server side δεν το έχουν, διότι εκεί παράγουν το JSON, έχουν άλλα προβλήματα βεβαίως και με άλλα να ασχοληθούν, αλλά εμείς έχουμε και το φαίνεστε. Αυτό είναι το, για μένα το πιο δύσκολο στο client side. Έτσι. Διότι από τη στιγμή που μιλάμε για το φαίνεστε, είναι περιορίξει ο σχολογιστόπιτα με λίγα λόγια. Άλλα γούστα έχεις εσύ, άλλα ο ένας, άλλα ο άλλος. Πρέπει δηλαδή λίγο πολύ να βρούμε ένα που να συμφωνούν οι περισσότεροι. Και εδώ συνήθως τι κάνουμε, μελετάμε τους μεγάλους τι έχουν κάνει. Εντάξει, η Google έχει αποφασίσει να είναι τελείως λιτό το πράγμα. Αν ρίξω τη Yahoo, παραδείγματος χάρη, που ήταν η προηγούμενη, θα δείτε ότι γίνεται ένας χαμός. Να πάμε και λίγο εδώ στο net να δείτε τι γίνεται. Γιατί τόσο μπορεί να δείτε και το NGR που γίνεται χαμός, έτσι δεν είναι, είναι εντάξει λίγο διαφορετικό και το στυλ. Το πως δηλαδή κάποιος θα φτιάξει κάτι είναι μεγάλο πρόβλημα. Και εδώ πέρα όταν αρχίσουμε τώρα να σχεδιάζουμε θα πρέπει να το δούμε πως θα σχεδιάσουμε αυτό το interface που θέλουμε. Εντάξει, είναι το σημαντικό. Λοιπόν, τώρα γιατί σας τα λέω όλα αυτά και για το waiting που έλεγα προηγουμένως. Διότι εμείς τώρα πλέον παίζουμε στο client side και παίζουμε εδώ πέρα. Σας είχε πει ο Γιώργος ότι αυτό το κομμάτι είναι μικρό που μπαίνει εδώ πέρα μέσα. Ήτανε μικρό. Τώρα μπορώ να σας πω ότι το 90% του κώδικα μπαίνει εδώ μέσα. Και τούτο εδώ, που παλιότερα ήταν το μεγάλο γιατί βάζαμε πράγματα, είναι το πολύ μικρό τώρα. Γιατί υπάρχει αυτή η αλλαγή. Παλιότερα λοιπόν δημιουργούσαμε εδώ πέρα τον κώδικα, στο PHP όπως σας είπε ο Δήμος, ότι κάνω μια κλίση, εκτελείται και εγώ παίρνω κάποια πράγματα μετά. Αυτά που παίρνω αυτά είναι, τέλος. Δεν αλλάζουν μετά από εκεί και πέρα. Το αυτόματο ήτανε και είναι ακόμη εδώ πέρα μέσα. Εντάξει, διότι εγώ εδώ πέρα μπορώ να είμαι συνδεμένος, ξέρω εγώ, με διάφορες άλλες βάσεις που υπάρχουν online και έτσι κάθε φορά να σου φέρω πράγματα τα οποία είναι φρέσκια, να το πούμε έτσι, που είναι σύγχρονα και έχουν την πληροφορία που επιθυμεί κανείς. Αλλά όταν έρθουν εδώ, τελείωσε, αυτό ήτανε. Άρα πηγαίνανε εδώ αυτές οι πληροφορίες παλιά. Πηγαίνανε εδώ πέρα. Τώρα όμως τι κάνουμε. Σηκώνουμε ένα πράγμα να παίξει που βασικά από την αρχή του δεν έχει τίποτα. Και μετά τραβάμε τα πράγματα για να έρθουν. Ενώ πριν τα παίρναμε έτοιμα, τώρα τα τραβάμε να έρθουν μετά. Και θα μπει εδώ. Το JavaScript που θα γράφουμε εμείς θα μπαίνει εδώ ανάμεσα. Τώρα, ένα πράγμα που δυσκολεύονται περισσότεροι που έρχονται από προγραμματισμό άλλης φύσης, ξέρω εγώ, PHP, Python, C και τα ρέστα, είναι ότι εδώ πέρα παίζουμε με Ajax. Το οποίο είναι ασύγχρονο. Δηλαδή, γι' αυτό σας έδειξα προηγουμένως στην Google, που θεωρείται η πιο γρήγορη, όσο γρήγορο και να είμαι, όσο γρήγορος και να είμαι, έχω από ό,τι βλέπετε καθυστέρηση. Άρα για να πάρω αυτό το blank το πράγμα, τίποτα δηλαδή βασικά, έκανα τόσα MS. Αν εγώ τώρα εδώ μέσα, στην πλευρά του client, βάλω μια εντολή 1 και αμέσως από κάτω βάλω εντολή 2 και ας υποθέσουμε τώρα ότι η 2 περιμένει κάτι από την 1, η 2 δεν θα κάνει τίποτα και θα αρχίσει να φωνάζει. Δεν έχω τίποτα να κάνω. Όπως δηλαδή αυτό που θα κάνουμε τώρα, δηλαδή η εντολή 1 εμείς θα πάει και θα τραβήξει τα cursors και η 2 θα πάει να στα δείξει. Να δείξει τι όμως αυτό που ακόμα δεν είναι, δεν έχει τίποτα. Άρα εδώ κάτι πρέπει να κάνουμε. Και είδατε χθες το callback που λέγαμε στην PHP. Δεν έλεγε περίμενε το αποτέλεσμα. Με τέτοιο θα πρέπει να παίξουμε και εμείς εδώ πέρα σήμερα. Χωρίς αυτό δεν γίνεται. Δηλαδή θα κάνουμε μια σύνδεση και θα περιμένουμε το αποτέλεσμα. Τώρα το αποτέλεσμα μπορεί να μην έχει τίποτα μέσα. Μπορεί να έχει κάτι, μπορεί να δεν ξέρω εγώ τι. Πρέπει να το περιμένω. Ό,τι γίνεται αυτό. Και εδώ είναι η πλευρά του server τώρα. Το πόσο καλός είναι ένας client
εξαρτάται πάντα από, από την πλευρά του σερβερ. Δηλαδή από μόνος του ο client, πέρα από κάτι ομορφιές και δεν ξέρω εγώ τι άλλο που θα βάλουμε εμείς, και μπιμπλίκια και τόνους και μουσικές και τέτοια, από πλευράς πληροφοριών δεν μπορεί να έχει. Εντάξει. Άρα είναι τόσο καλός όσο είναι και ο client. Σήμερα οι εφαρμογές παίζουν ως εξής. Δηλαδή εδώ στην πλευρά του client φτιάχνουμε ένα μικρό χώρο που όταν συνδέω όμως στο σερβερ παίρνω μερικά πράγματα και τα βάζω εδώ. Παράδειγμα, υπάρχει, δεν ξέρω ποιος έχει αυτή την εφαρμογή, που δείχνει ποιος παίζει live, που τι υπάρχει σε ποιο μαγαζί και τέτοια πράγματα. Την έχετε δει αυτή την εφαρμογή σε κινητά? Ωραία. Θα μπορούσα εγώ τώρα, ξέρω εγώ, που ήθελα να βγω έξω, ας πούμε, θες, λέω τι παίζει σήμερα θέατρα, ιστορίες και ποιος τραγουδάει πού κτλ. Τώρα, όταν θα έρθουν αυτά εδώ μέσα σε ένα χώρο 5 με 10 MB περίπου, θα τα τραβήξω εγώ και θα τα βάλω εδώ. Ως εφαρμογή θα το κάνω αυτό. Τώρα, εσύ δεν θα καταλάβεις τίποτα. Στο background θα τα κάνω. Μετά, όταν θα πάω να παίξεις εσύ, ξέρω εγώ, μετά από μια ώρα, ξέρω εγώ, δύο, έστω την επόμενη μέρα, εγώ τι θα κάνω? Θα κοιτάξω με αυτό το storage, θα υποθέσουμε, της MySQL εδώ πέρα, τι διαφορές έχω, και την επόμενη φορά θα κατεβάσω μόνο τις διαφορές. Δεν θα κατεβάσω δηλαδή και τα προηγούμενα. Έτσι κερδίζω σε ταχύτητα ως client. Χωρίς όμως σύνδεση, την επόμενη μέρα δεν θα είναι παγιάτικες πληροφορίες δικές μου. Εντάξει, αυτό πρέπει πάντα να το έχετε στο νου, ότι πάντα εμείς εξαρτιόμαστε από την πλευρά του σερβερ. Λοιπόν, να δούμε τώρα το πρώτο μας παράδειγμα και την πρώτη μας άσκηση. Και είναι αυτό το πραγματάκι. Λοιπόν, να δω λίγο. Αχιλλέα, το HTML που είναι? Το HTML είναι εδώ. Ναι, ναι. Λοιπόν, μέχρι να έρθει το HTML, εμείς πάμε εδώ να δούμε λίγο το JavaScript μας. Φαίνεται? Τώρα όμως, Ναι, ή κι άλλο? Ωραία. Λοιπόν, αυτή, παιδιά, είναι μια function που την έχουμε πει εμείς έτσι. Τώρα, γιατί την έχουμε πει έτσι? Στη JavaScript χρησιμοποιούμε πολλές βιβλιοθήκες. Σας έχω πει για το like. Έτσι. Συγγνώμη λίγο. Σας έχω πει για το like της Facebook. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε βιβλιοθήκη για χάρτες, το GMAP. Έτσι, ή OpenStreet, ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Όλες αυτές οι βιβλιοθήκες, όταν τις παίρνουμε εμείς να τις χρησιμοποιήσουμε, να φανταστείτε ότι τις ρίχνουμε όλοι σε έναν κουβά, ας πούμε. Εντάξει. Τώρα, αν μέσα εκεί υπάρχει το όνομα Connect, που είναι και το πιο σύνθεσ, θα έχουμε μετά conflict. Ωραία. Λοιπόν, ένας τρόπος λοιπόν για να αποφύγουμε τέτοια πραγματάκια είναι να σκεφτούμε εμείς κάποιο πρόθεμα που θα βάζουμε στις δικές μας συναρτήσεις, για να μειώσουμε την πιθανότητα όσο είναι δυνατόν να μην έχουμε το conflict, γιατί μετά θα πρέπει κάποια στιγμή να το λύσουμε. Εγώ προσωπικά βάζω αυτό το πραγματάκι, τρία γραμματάκια και δύο παύλες. Έτσι, πάντα μπροστά από κάθε συνάρτηση. Και πάμε τώρα εδώ πέρα. Βλέπετε, ακολουθείτε συνέχεια αυτό που σημαίνει το website. Το website λοιπόν που θα κάνουμε εμείς σήμερα, που θα ασχοληθούμε και πώς θα προχωρήσουμε στην ανάπτυξη, είναι ότι εμείς κάπου πάνω στο σύννεφο έχουμε φτιάξει αυτόν τον σερβερ. Αυτός ο σερβερ περιέχει ό,τι κάναμε μέχρι εδώ, μέχρι χθες. Και όταν εμείς στη συνέχεια τώρα θα πάμε να κάνουμε την ανάπτυξή μας, εσείς θα αναπτύσσετε ναι μεν εκεί, αλλά όταν τα φτιάχνετε θα τα ανεβάζετε στο GitHub, είπαμε, έτσι. Και εμείς από το GitHub θα τα βάζουμε σε αυτόν τον σερβερ. Άρα αυτός θα έχει πάντα την τελευταία λέξη, να το πούμε έτσι, της ανάπτυξης όλη εδώ πέρα μέσα. Εμείς αυτόν θα χτυπήσουμε τώρα για να μάθουμε να πάρουμε πραγματάκια.
Δηλαδή έχετε πάλι αυτό το στυλ. Δηλαδή εσείς είστε εδώ, στο κάθε μηχανάκι που στήσαμε Apache και τέτοια αυτά, και θα θέλουμε από το σερβερ να πάρουμε κάτι. Λοιπόν, εδώ σε αυτή τη μεταβλητή λοιπόν δηλώνουμε ποιος είναι ο σερβερ. Είναι αυτός εδώ πέρα. SNF, σύννεφο δηλαδή. Λοιπόν, και επειδή εμείς στην πορεία τώρα θα κάνουμε πολλές συναρτήσεις, μία από αυτές είναι η login. Να συνδεθούμε πρώτα για να μπορούμε να πάρουμε πράγματα. Και δεν το φτιάξατε αυτό χθες? Όχι, δεν το φτιάξατε αυτό, είναι, το πήραμε από τους από το GUNET, όπως το έχουν φτιαγμένο αυτοί. Λοιπόν, αυτοί φτιάξανε ένα πόρο που λέγεται έτσι. Εμείς λοιπόν το βάζουμε σε μια μεταβλητή, αυτή είναι η σταθερή μας η πρώτη, εντάξει, να την πάλι, και λέμε από εδώ προχώρησε και πρόσθεσε αυτό. Και έτσι έχω εδώ πέρα το login λοιπόν. Αυτό φτιάξατε εσείς όπως θέσεις, δεν είναι? Το θυμόσαστε αυτό το link που κάνατε χθες, πώς το λένε, τον πόρο. Και για να συνδεθούμε θέλουμε user και password. Οι βασικές μας λοιπόν μεταβλητές είναι αυτές που μπήκαν εδώ πέρα. Τώρα, μετά όμως εμείς θέλουμε να προχωρήσουμε και να φτιάξουμε το επόμενο, δηλαδή να κάνουμε σύνδεση. Αλλά εδώ θα φτιάξουμε μία κλάση, έτσι. Δεν θα κάνουμε πολλές συναρτήσεις. Θα φτιάξουμε μία prototype λοιπόν. Οπότε επεκτείνουμε αυτή που ήδη έχουμε φτιάξει. Και επεκτείνεται ακριβώς έτσι. Prototype και μετά λέμε login. Ορίστε η function. Τώρα, αυτό είναι το αντικείμενο το οποίο έχουμε φτιάξει πάνω. Επειδή παρακάτω θα αλλάξει, θα αλλάξει, εδώ είναι άλλο γνωστό, το δίνουμε στο subject για να έχουμε και το αντικείμενο το αρχικό και το άλλο που εμείς θα τροποποιήσουμε. Εντάξει, πάμε λίγο, θα το δείτε λιγάκι πιο αναλυτικά. Και εδώ ξεκινάω τώρα, τι θέλω να στείλω στο server. Αυτό εδώ πέρα είναι JSON, παιδιά. Το βάζω σε μια μεταβλητή και εδώ φτιάχνω το JSON όπως πρέπει να είναι ένα JSON. Δηλαδή, με αγγείλες, όνομα, και λέω εδώ είναι ο this χρήστης. Ποιος είναι αυτός ο χρήστης? Είναι αυτός ο χρήστης. Ωραία. Γιατί αυτό κάποια στιγμή δεν θα το γράφουμε ούτε εδώ, θα το αποθηκεύσουμε εμείς στην πορεία. Κοιτάξτε που το έχουμε εδώ, δηλαδή την πρώτη φορά που θα ανοίξει ο χρήστης την εφαρμογή μας, θα λέμε ωραία, δώσε μας username και password. Θα το δώσει, θα αποθηκεύσουμε και τελείωσε. Θα το βάλουμε μετά σε storage εμείς. Δεν θα το έχουμε εδώ τώρα σε μεταβλητή. Το δούμε στην πορεία. Εδώ το βάλαμε για να παίξει. Ωραία. Και το pass πάλι τα ίδια. Είναι πάνω που δηλώσαμε ποιο είναι το password. Και εδώ τώρα είναι όλο το ζουμί της όλης της ιστορίας, παιδιά, που λέγαμε προηγουμένως. Λοιπόν, αυτό είναι το Ajax. Και λέμε ότι θέλω να συνδεθώ στο login. Το είχαμε δηλώσει και αυτό πάνω, έτσι. Τι τύπο όμως θα στείλουμε τώρα εδώ πέρα? Αυτός που το έχει φτιάξει. Εσείς παραδείγματος χάρη στο Cursus τι τύπο έχετε βάλει? Πώς δουλεύει? Με get. Εντάξει. Το login όμως που το έχει φτιάξει, που πήραμε αυτό όπως το έχουν φτιάξει αυτοί, το έχουν φτιάξει σε post. Άρα λοιπόν πρέπει να στείλουμε τα δεδομένα σε post. Αυτό το αφήνω λίγο για μετά. Τα δεδομένα τα οποία θα στείλω εγώ, που περιμένει ο πόρος, είναι post data, τα οποία είναι αυτά που έχω φτιάξει εδώ πέρα. Τα έχω βάλει για να είναι πιο όμορφα, γιατί άμα τα βάζα εδώ θα μεγάλωνε και προσωπικά δεν το βρίσκω όμορφο, γι' αυτό τα βάζω δεξιά. Πάνω, κάτω, εννοώ. Τώρα, αυτό εδώ σημαίνει ότι πήρα ένα JSON αντικείμενο και το έχω κάνει string. Το έχω κάνει ένα μακρινάρι. Και του λέω, ορίστε τώρα, πάρτο. Εντάξει, στο server τώρα, που δεν το κάνατε εσείς στο get, αλλά θα το δείτε, αυτοί που θα ασχοληθούν με το server side, θα πρέπει αυτό το μακρινάρι τώρα να ξαναγίνει αντικείμενο. Εντάξει, JSON. Και λέμε ότι θα έρθει αυτό το πράγμα, δηλαδή θα είναι JSON και θα είναι UTF-8. Δηλώνουμε επίσης ότι, φίλε, ναι, μέσω κάνουμε post αυτά τα πράγματα, αλλά εγώ θα σας στείλω σε JSON για να τα ξέρει ο server τι θα πάρει. Και μετά είναι αυτό που έλεγα, το callback. Αυτό εδώ το πραγματάκι θα περιμένει μέχρι να πάρουμε απάντηση. Εντάξει, θα γίνει αυτό. Θα πάει εκεί, θα περιμένει 140 ms, πόσα χρειάζεται, οτιδήποτε, και όταν γυρίσει, και μόνο τότε, θα παίξει αυτό εδώ πέρα μέσα. Ιδάλλως δεν θα παίξει τίποτα. Λοιπόν, αν τώρα, και εδώ είναι η πλευρά του σερβερ, κάτι συμβεί στον δρόμο,
Δεν ανταποκρίνουν το σερβερ. Time out, ιστορίες και δεν ξέρω τι άλλο. Εδώ είναι τώρα πόσο έχει ρυθμιστεί ο σερβερ για να μου επιστρέψει και κάτι. Γιατί πολλοί είναι πολύ dirty, ας πούμε, και γρήγορα δεν επιστρέφουν τίποτα. Και κάθεσαι και περιμένεις, ας πούμε. Εντάξει. Θα επιστρέψει ένα error. Και στην περίπτωση του error θα παίξει αυτό εδώ. Λοιπόν, άλλη περίπτωση δεν έχουμε. Είτε θα έχει αποτέλεσμα, είτε δεν θα έχει αποτέλεσμα. Τώρα, το τι θα γυρίσει είναι μέσα εδώ. Το JSON που εσείς φτιάξατε χθες είναι μέσα στο result. Που εμείς τώρα θα πάμε μετά να το δούμε. Και θα το δούμε από το fireback που λέγαμε προηγουμένως. Να δούμε πώς είναι δομημένο για να βγάλουμε αποτέλεσμα. Λοιπόν, και μένει τούτο εδώ τώρα το τελευταίο. Για να έχουμε όλες τις γραμμές του κώδικα. Από πού να αρχίσω τώρα. Λοιπόν, ένα σερβερ έχει κάποιο όνομα. Όνομα τελεία κάτι, δεν μας ενδιαφέρει. Ό,τι να είναι. Αυτό εδώ πέρα είναι το domain το οποίο έχει ο σερβερ. Τώρα, επειδή ο client μπορεί να είναι ό,τι να είναι, μπορεί να είναι για τον Άρη, μπορεί να είναι από οπουδήποτε, η δουλειά είναι να μην επιτρέπεται στο σερβερ να γίνουν ερωτήσεις έξω από το σερβερ. Δηλαδή οι ερωτήσεις θα πρέπει να έχουν όνομα τελεία κάτι εδώ πέρα, ας πούμε gr. Σε περίπτωση που κάποιος άλλος μου έρχεται με κάτι άλλο, παραδείγματος χάρη κάτι άλλο τελεία gr, τότε δεν ανήκει. Ανήκει μέσα στο όνομα τελεία gr. Όχι. Άρα λοιπόν το απαγορεύουμε να κάνει τέτοια πράγματα, να μας συνδεθεί πάνω μας. Αυτό είναι το cross domain true που πριν από λίγο δεν επιτρεπόταν έτσι κι αλλιώς. Και έπρεπε να κάνουμε ματακονιές, ας πούμε, να το γελάσουμε. Πού το γελούσαμε? Υπάρχει το JSON P, σας το λέω για να το, άμα έτσι θέλετε, το διαβάσετε. JSON P. Εντάξει. Το οποίο μας έδινε αυτή τη δυνατότητα. Τώρα όμως οι νέοι σερβερ και όλα αυτά δίνουν τη δυνατότητα να επιτρέπεται, αν εμείς το θέλουμε. Και θα σας δείξει ο Δημοσθένης τι πειράξαμε εμείς στο σερβερ για να επιτρέπεται το cross domain. Διότι όταν εσύ κάνεις κλικ από το κινητό, ανήκεις στο όνομα.gr? Όχι. Έχεις κάτι δικό σου. Έχεις μια IP κουφή που στην έχει δώσει ο provider. Που μετά από λίγο θα αλλάξει πάλι. Σωστά. Ωραία. Άρα λοιπόν, για να επιτρέψουμε λοιπόν να κάνεις τη σύνδεση, έπρεπε να πειράξουμε το σερβερ και να του πούμε, φίλε, εσύ θα δέχεσαι τώρα συνδέσεις από όλο τον κόσμο. Τώρα, εμείς από την πλευρά του client πρέπει να πούμε, ναι, εμείς είμαστε ο κόσμος, ας πούμε. Θέλουμε να κάνουμε μια τέτοια σύνδεση και γι' αυτό βάλαμε true. Αν βάλουμε το false, δεν θα παίξει. False δεν θα παίξει. Εντάξει. Λοιπόν, πιστεύω έχω πει όλες τις γραμμές. Μένει μόνο λίγο να δούμε τώρα το Αχιλλέα. Πού είναι το... Πού βρε? Αυτό Total Memory. Καλά. Α, το έχω μεγάλο ρε, γι' αυτό δεν το βλέπω. Ναι, αυτό είναι το κάτι που κοιτούσα. Το home. Αχα. Ωραία. Λοιπόν. Και ο κώδικας εδώ πέρα του HTML θα πρέπει να γίνει έτσι. Ενώ έχουμε ξεκινήσει με μια βασική του μορφή, τώρα θα πρέπει να πάμε να του πούμε ότι, φίλε, είσαι HTML5 και να καταλαβαίνεις UTF-8, γιατί έτσι μας αρέσει. Και από εκεί και πέρα προσθέσαμε αυτές τις τρεις γραμμές. Αυτή η γραμμή είναι το jQuery που εμείς χρησιμοποιούμε και θα χρησιμοποιήσουμε στην πορεία. Πάμε να το δούμε λίγο και τι λέει και το site τους. jQuery, πατάμε Enter. Το jQuery είναι ένας από τους λόγους που η JavaScript έγινε τόσο αγαπητή. Διότι σου δίνει ένα layer το οποίο παίζει
JavaScript βασικά. Εδώ είναι το site τους. Αποτελείται από το jQuery, αποτελείται από ένα με βιβλιοθήκες framework jQuery, και αυτό που σε βοηθάει να κάνεις πράγματα που θα έπρεπε να γράψεις ένα κιλό κώδικα. Παράδειγμα, εδώ το λέω γιατί έτσι θα δουλέψουμε, γι' αυτό σας τα δείχνω. Το βλέπετε αυτό? Το βλέπετε που το κουνάω? Ωραία. Πάρτε και τον κιλό τον κώδικα. Αυτό θα πάει στο HTML και εδώ έχει το style sheet και το JavaScript είναι αυτό εδώ πέρα. Αυτό εδώ που λέμε draggable και τα λοιπά, που παίζει με αυτή τη συνάρτηση, πας και του λες εσύ, φίλε, εγώ θέλω αυτό το πράγμα, το οποίο είναι αυτό το ID, θέλω να είναι draggable. Αυτή η λεξούλα εδώ, παιδιά, έχει ένα κιλό κώδικα. Εντάξει, για να μπορέσουμε λοιπόν να κάνουμε έτσι τη δουλειά μας, και αυτό είναι που προσφέρει η jQuery, για να μας κάνει τη ζωή εύκολη για τέτοια πραγματάκια. Παράδειγμα, άλλο. Τούτο. Βλέπετε που έχω μια λίστα και λέω του χρήστη, βάλτε με τη σειρά ρε φίλε, τη βάζει και μετά του βάζω ένα κουμπάκι από κάτω. Τώρα άμα είσαι ευχαριστημένος, πάτα ok. Εντάξει. Και αυτό για να γίνει χρειαστήκαμε αυτές τις δύο γραμμούλες. Εντάξει, για να καταλάβετε λίγο πάνω κάτω πόσο μας βοηθάει αυτό το εργαλείο. Πάμε παρακάτω τώρα. Και εδώ είναι και το άλλο που θα δούμε, είναι το jQuery Mobile. Με αυτό θα ασχοληθούμε, με το jQuery το βασικό θα ασχοληθούμε και με το jQuery Mobile, το οποίο Mobile μου δίνει πραγματάκια που τα έχετε δει όλα στα κινητά, όλοι σας στα κινητά. Δεν μας κάνει κόλπα τώρα. Να το. Και βλέπετε εδώ πέρα τι μπορώ να έχω, παραδείγματος χάρη. Μπορώ να πάρω buttons και σου λέει, για να φτιάξεις αυτό το button, φίλε, θα βάλεις αυτό το κώδικα και θα είναι έτσι. Έτσι. Θα μπορέσεις να το κάνεις κλικ. Έτσι θα είναι το χ. Εδώ μπορεί να έχει και από κάτω. Βλέπετε εδώ τις γωνίες που είναι λίγο κομμένες και έχει φόντο κτλ. Λοιπόν. Όλα αυτά ανήκουν μέσα στο ή να έχει αυτό το στυλ στο jQuery Mobile και navigation, έτσι. Και πάλι λέγοντας, θα τα δούμε στην πορεία. Τώρα, επίσης υπάρχει, ποιο άλλο θέλουμε? Δεν θέλουμε τίποτα από αυτά. Μπορούμε να πάμε στα themes, τα CSS που ακούσαμε. Εδώ. Βλέπετε, έχει απ' όλα. Έχει πώς θα είναι το radio, πώς θα είναι το checkbox, πώς θα είναι το on-off, πώς θα είναι εδώ πέρα που μπορεί κάποιος, ξέρω εγώ, να αυξήσει ή να μειώσει τη φωνή που ακούει, ξέρω εγώ, κάτι οτιδήποτε, ας πούμε. Έχει μια παλέτα από όλα τα πραγματάκια και είναι μπλε. Μπορώ εγώ να πάω εδώ, να κάνω κλικ πάνω και να τα βάλω κόκκινα και πάλι λέγοντας. Δηλαδή μπορώ να επιλέξω από μια μεγάλη παλέτα themes τι θα βάλω. Λοιπόν, αυτό είναι το jQuery. Για να παίξεις τώρα jQuery πρέπει να ενσωματώσεις τη βιβλιοθήκη, και αυτό γίνεται με δύο τρόπους. Είτε θα το κάνεις download για να το βάλεις στο site σου, ορίστε, εδώ μπορείς να το κάνεις download, ή να το επισυνάψεις κατευθείαν από αυτούς που το παρέχουν. Εγώ επέλεξα αυτόν τον τρόπο για να είμαστε πιο γρήγοροι. Εντάξει. Γιατί όλες μας οι εφαρμογές είναι online, εφόσον είμαστε online, μπορούμε να το κατεβάσουμε και να μην το πάρουμε από εμάς. Ωραία. Πάμε τώρα λοιπόν να δούμε παρακάτω τι έχει. Και μετά, πέρα από αυτές τις δύο γραμμές το jQuery, πρέπει να βάλουμε το δικό μας. Το οποίο δικό μας είναι αυτό που λέγαμε όλη την ώρα. Και βλέπετε ότι μετά τρέχω
Αυτή τη συνάρτηση έχω φτιάξει. Βλέπετε. Και εδώ εγώ πρέπει μετά να πω ότι θέλω να μου δώσεις αυτή τη συνάρτηση σε αυτό, σε αυτή τη μεταβλητή που εμένα μου αρέσει έτσι, γιατί θέλω να την πω έτσι. Δεν έχει σημασία δηλαδή, μπορεί να την πείτε όπου θέλετε. Και λέμε τώρα, document ready, όταν όλα είναι ok, όταν όλα έχουν κατέβει, όταν το μηχάνημα είναι εντάξει, δηλαδή τι εντολές, τότε τρέξε con login. Con login είναι το login. Και τίποτα άλλο. Script, το πότε δεν έχει τίποτα μέσα, βλέπετε. Έχει βέβαια αυτό, αλλά θα μπορούσαμε να μην είναι εδώ πέρα, δεν είναι και τόσο καλά γραμμένο. Δεν πειράζει. Βάλαμε το script μέσα εδώ, αλλά δεν χαλάσει κόσμος. Λοιπόν, τώρα τι θα κάνει το login. Μόλις θα έρθει, θα μας δώσει το αποτέλεσμα. Εντάξει. Αυτό. Λοιπόν, θα το τρέξουμε. Έχετε var3w.html, έχετε όλοι όσοι παίζετε σε Linux εδώ πέρα server. Θα πρέπει να φτιάξετε εκεί μέσα ένα αρχείο index.html, το οποίο θα περιέχει αυτό. Θα το μικρύνω λίγο. Θα περιέχει αυτό και ένα index, ένα connect.js που θα περιέχει αυτό. Εντάξει. Για να μην τα γράφετε λοιπόν, μπορείτε να δείτε εδώ το link, φαίνεται το link. Μια στιγμή. Κάπου δεν είχε notepad εδώ. Notepad. Τέλος πάντων. Και πώς μεγαλώνω τα γράμματα τώρα. Α. Ωραία. Πάτε εδώ λοιπόν. Δηλαδή βασικά άμα φτάσετε μέχρι εδώ πέρα, μπορείτε μετά να πάτε με το ποτικάκι στο wiki. Έχει και τα δύο τα αρχεία. Κατεβάστε τα, ρίχτε τα μέσα στο index. Στο var3w.html και τρέχουμε μετά ένα browser που γράφουμε. Να και το έχω εδώ πέρα. Γράφουμε http local host κάθετος και εδώ τον κατάλογο τον οποίο εσείς θα φτιάξετε. Αν φτιάξετε κατάλογο. Αν δεν φτιάξετε κατάλογο κάτω από το HTML, θα παίξει κατευθείαν. Με το θα πατήσουμε το enter, κανονικά θα πρέπει να πάει στο server να φέρει το login και να μας απαντήσει OK login ή όχι login. Λοιπόν, να κάνουμε αυτό για να πάμε στο δεύτερο κομμάτι μετά, που είναι να μεταφέρουμε το courses στο οποίο φτιάξατε εσείς θες. Ναι, την jQuery τη βιβλιοθήκη θα πρέπει να την... Δεν χρειάζεται να την κατεβάσετε. Αυτό που είναι που έλεγα είναι ότι την τραβάει εδώ. Την παίρνει από αυτό το σημείο. Όχι, όχι, όχι. Θα το κάνουμε στην πορεία, αλλά αυτή τη στιγμή το παίρνουμε από εκεί για να μην βρούμε κάποιο άλλο εμπόδιο και καθυστερήσουμε. Ναι. Ναι. Το αποτέλεσμα είναι ένα JSON που θα έρθει. Ήρθε. Αχιλέα. Τι κάνει. Αυτό είναι το αποτέλεσμα που φτιάχναμε. Το JSON λοιπόν που πήρανε μερικοί εδώ, που λέει access token, είναι το αποτέλεσμα το JSON που δίνει ο server. Όπως εσείς παραδείγματος χάρη δίνατε το μάθημα, εδώ σου λέει απλώς OK και σου δίνει το access token. Με αυτό τώρα θα πάμε να κάνουμε ερώτηση στο courses που κάναμε χθες. Ωραία. Όποιος έχει φτάσει στο σημείο να βγει ένα παραθυράκι και να βγαίνει JSON, είναι OK. Περιμένω να το κάνουμε μέχρι εκεί όλοι για να προχωρήσουμε στο δεύτερο κομμάτι που θα ήθελα να το κάνετε μόνοι σας βασικά.
Τώρα, όσοι έχετε τελειώσει, για να μην να βοηθήσω, να πω λιγάκι σε αυτούς που έχουν τελειώσει τι είναι το επόμενο βήμα και να βοηθήσω μετά τους άλλους. Λοιπόν, όσοι έχετε τελειώσει με αυτό, πρέπει τώρα να κάνετε ένα Άγιαξ εδώ πέρα, το οποίο είναι αυτό που φτιάξατε χθες. Και ξέρετε και τι θα επιστρέψει κιόλας. Σωστά? Ωραία. Άρα πρέπει να κάνουμε εδώ ένα νέο Άγιαξ. Άρα πρέπει να φτιάξετε εσείς τώρα μια νέα συνάρτηση. Έτσι. Το οποίο αυτό θα κάνει ένα νέο Άγιαξ. Για πάτε το. Εντάξει, αυτό είναι το επόμενο. Δηλαδή πάμε εδώ από κάτω, που τελειώνει αυτή η συνάρτηση εδώ. Κάνουμε πάλι prototype, έτσι, δεν την αφήνουμε ξεμπαρκή. Θέλουμε να μπει μέσα σε αυτό το σύνολο των συναρτήσεων που φτιάχνουμε, εδώ από κάτω δηλαδή, και την καλείτε με το όνομα που θα βάλετε εδώ πέρα, μετά το prototype, την καλείτε έτσι. Κον, ξέρω εγώ, login, πώς θα την πείτε, πείτε τι, κάπως, και την καλείτε έτσι. Λοιπόν, φύγαμε. Ναι. Κάτω από το alert έχει ένα δύο. Ναι, εσύ είναι η συνάντηση που είχα φτιάξει εγώ. Λοιπόν, κακός. Βρε Αχιλλέα. Θα σβήνουμε. Σβήστα. Είναι. Βασικά, αυτά εδώ είναι δύο πραγματάκια. Και εγώ έχω πει την συνάντηση που έχω φτιάξει και την έχω κρύψει τώρα. Get curses, ας πούμε. Βασικά αυτό. Δεν θα έπρεπε να είναι εδώ. Προχωρήστε. Έλα, φτιάξτε το. Να πάρετε έστω και λάθος. Πώς? Εδώ, αυτά τα δύο. Αχιλλέα. Γιώχτα. Λοιπόν, φτιάξτε το και κοιτάξτε κάτω στο Fireback. Ακόμα και να μην πάρετε κάτι στην οθόνη, το Fireback είναι ο φίλος σας. Ναι. Get courses και την καλέσουμε έτσι όπως είναι εδώ, δεν υπάρχει μια περίπτωση να επιστρέψει αυτή πριν έχουμε πάρει το και να παχθεί τη δύναση? Ναι, ναι. Το έβαλα εκεί για να σας παραπλανήσω. Δεν θα το κάνουμε έτσι. Okay, το κάνω ρεφρές, Αχιλλέα. Και έφυγε. Εντάξει, όσοι έχετε τελειώσει προχωράτε εδώ πέρα, ανοίξτε και το Firebug από κάτω και δέστε στο net ειδικά τι κάνει. Καλή, δεν καλή, τι στέλνω, την παίρνω, το post είναι αυτό που στέλνω, το response είναι αυτό που παίρνω. Αχιλλέα, βοήθησα και λίγο εδώ γιατί είναι Windows, θα βοηθήσω εγώ. Και εδώ Windows. Άστο, ναι. Έλα, πλάκα κάνω. Κώδικας είναι κώδικας, φύγε. Α, όχι, αυτό κωδικό θα σε. Πού αλλού έχετε πρόβλημα με τον κώδικα? Έχεις βάλει τα VAR στο VAR3W.html το... Για πάμε λίγο να δούμε τι έχεις βάλει μέσα εκεί. Κάνε λίγο ένα gedit index.html. Εδώ. Ωραία. Το Connect βρίσκεται στο ίδιο σημείο? Δεν βρίσκεται στο ίδιο σημείο. Connect.js και έχει περισπωμένη στο τέλος. Εγώ όχι. Άμα θέλεις να σηκώσει με περισπωμένη, βάλει την περισπωμένη στο αρχείο που θα το σηκώνει. Το αρχείο Connect.js περισπωμένη είναι, δεν είναι Connect.js. Άρα μετανόμασε εσύ. Άνοιξε ένα file manager και μετανομάζει το αρχείο Connect.js περισπωμένη σε Connect.js. Δεν είναι εδώ αυτή η λύση, είναι αλλού. Λοιπόν, πάμε λίγο εδώ πέρα με να δούμε τι υπάρχει στο κατάλογο αυτό, ναι. Λοιπόν, είναι μέσα στη docs, σε ένα φάκελο που έχει τέλος πάντων. Ναι. Το connect. Ναι. Τώρα, index να το. Ναι. Αυτό είμαστε σίγουροι τώρα ότι είναι connect.js ή έχει βάλει κανένα .txt στο τέλος, να μας τρελάνει τελείως. Γιατί το κάνει τα Windows αυτό.
πήγαινε λίγο στο... Εδώ. Μπορείς να... Σίγουρα NGS. Ωραία. Για πάμε τώρα στο φο... στο node. Έτσι. Ωραία. Κάλεσέ το. Ωραία. Πήγαινε στο net. Στο δίκτυο. Get Connect. Το πήρε. Κονσόλα, τι μας λέει. Σύνταξη error λέει, δες λίγο τώρα, κάπως δεν γράφτηκε καλά. Εντάξει. Λοιπόν, μιας και σε δύο σημεία εδώ πέρα είχαμε πρόβλημα στο πώς γράφτηκε ο κώδικας μετά την αντιγραφή. Αυτά τα λάθη βγαίνουν στο κονσόλα στο Fireback. Δηλαδή κάπου που ξεχάστηκε, ξέρω εγώ, κάτι, ένα γράμμα ή άλλαξε γραμμή χωρίς να πρέπει να αλλάξει γραμμή κτλ. Όλα αυτά φαίνονται στην κονσόλα με κόκκινα γραμματάκια και μας λέει δεξιά και τη γραμμή του κώδικα που έχει πρόβλημα. Πώς. Ναι, εσείς το φτιάξατε. Get δεν το κάνατε. Άρα λοιπόν τι θα αλλάξουμε. Ένα πράγμα που πρέπει να αλλάξει και το βρήκε κάποιος είναι αυτό. Εντάξει, αυτό πρέπει να αλλάξει στη νέα συνάρτηση. Διότι πλέον δεν είναι post, είναι get. Ούτε. Κάνε λίγο LS. LS μείον L κάνε. Ναι, τρέχω τώρα αυτό. Αυτό θα παίξει τώρα. Γιατί. Ορίστε, αυτό το ανοίγουμε πάντα εδώ. Έτσι. Και κάνουμε εδώ κλικ. Και βλέπουμε ότι έχει πρόβλημα. Εντάξει. Δες το. Είναι το ίδιο πρόβλημα αριστερά μας που έχει και εδώ πέρα. Δες το λίγο μαζί άμα είναι. Τι λέει. Ναι, εσύ τα ξέρω τι. Ναι, δεν έχει πάρει, δεν έχει φορτώσει το Connect.js όταν βγάζει. Είναι στο ίδιο φάκελο. Α, το get courses βγάζεις, δείστε το get courses, παιδιά. Αφού ακόμα δεν το φτιάξατε. Στο HTML, λοιπόν, υπάρχει και η εντολή από κάτω, get courses, αλλά και μέσα εδώ υπήρχε η εντολή που τη σβήσαμε. Πρέπει να φύγουν αυτές οι δύο γραμμές, διότι καλεί μια συνάρτηση που δεν υπάρχει ακόμη. Ένα καλό σημείο για να προχωρήσετε στο δεύτερο κομμάτι είναι να αντιγράψετε όλη αυτή τη συνάρτηση από κάτω, να βρείτε ένα όνομα αντί για του login και μετά να δούμε πού θα το πειράξουμε αυτό. Σε ένα σημείο έχουμε πει ήδη ότι πρέπει να πειραχτεί εδώ. Υπάρχει και άλλο σημείο. Πώς? Ναι, δεύτερο σημείο είναι το τι θα στείλουμε. Αυτή τη φορά δεν θέλουμε να στείλουμε username και password. Γιατί κάναμε login, παιδιά? Για να πάρουμε το token. Ναι, ωραία. Κάπου πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε. Αλλιώς γιατί το πήραμε. Άρα λοιπόν, ένα πράγμα είναι εδώ, στη συνάρτηση, στο post data, θα πρέπει εδώ να στείλουμε κάπως το token. Το οποίο... το token χρειάζεται. Ναι. Έχουμε να έπαιξε το token. Πού έπαιξε τώρα? Δεν το έχει ενεργοποιήσει ακόμα στο server side. Όταν θα το ενεργοποιήσετε, εμείς θα έχουμε έτοιμο το... Δεν θα ενεργοποιήσετε κάποια στιγμή το που λέγατε θες το... με token να παίζει. Ναι, κάποια στιγμή θα ενεργοποιηθεί. Λοιπόν, αυτό περιμένει απέναντι. Έτσι γράφετε το access token. Από δεν το γράφουμε, το τραμμύρισε. Ναι, στείλτε το κι αυτό για να είμαστε εντάξει. Λοιπόν, το access token έτσι γράφεται, άρα εδώ αντί για uname θα πρέπει να λέει αυτό. Και θα πρέπει να βάλετε μέσα αυτό που πήρατε. Ωραία. Δεν θα το γράψουμε με το χέρι. Πες το. Το post data. Δεν έχουμε τώρα post data στο post. Όχι, έχουμε, πώς δεν έχουμε. Θέλουμε να στείλουμε το token. Ωραία. Άρα πρέπει να το πειράξετε τώρα αυτό.
Δηλαδή έχει δύο παιδεία παραδείγματος χάρη, πρέπει να έχει ένα πεδίο. Ένα άρα, πράγμα. Δηλαδή, ναι. Άρα είναι τώρα το type είναι πώς. Όχι, το type είναι get. Είναι type get. Ναι, αφού θυμηθείτε λίγο χθες που φτιάνατε τον πόρο, τον κάνατε get, δεν είναι. Ωραία. Γι' αυτό λέω ότι ο client δεν μπορεί να κάνει. Πώς θα το στείλει το token? Δεν το πήρε το token εδώ. Ναι. Ωραία. Πήρα. Εδώ μέσα. Τρέξτε το λίγο. Τι φέρνει? Το φέρνει, ωραία. Ένα JSON. Ναι. Και κάπου λέει access κάτω παύλα token. Σωστά. Ναι. Για να πάρουμε τώρα εμείς αυτό το σημείο, αυτό το πραγματάκι. Τώρα. Κάθε πράγμα μέσα στο JSON μπορούμε να το διαβάσουμε έτσι. Ό,τι μας έχει δώσει. Δεν μας έχει δώσει ένα status. Τρέξτε λίγο αυτό που πήραμε την πρώτη φορά. Λοιπόν. Εδώ τρέξτε το λίγο να πάμε λίγο κάτω στο Fireback. Έλα, αυτό το κομμάτι πρέπει να το κάνουμε. Τρέξτε το λίγο και ανοίξτε το Fireback κάτω. Σίγουρα αυτό είναι .gs και το connect, έτσι. Ναι, και δεν έχει κάνει το... Α, ωραία. Ωραία, πάμε λίγο να το δούμε, το connect.js. Yeah, yeah. Ναι. Κάνε, βάλε εδώ να δούμε που κλείνει αυτή η συνάρτηση. Κλείνει εκεί. Ή πάνω κλείνει σωστά. Εδώ. Και πιο πάνω. Ωραία, για τρέξτε λίγο πάλι να δούμε τι βγάζει. Όχι file βρε, localhost βρε. Ναι, localhost. Εντάξει. Όχι. Εδώ, πάμε στο net τώρα. Στο δίκτυο. Πάμε στο δίκτυο μετά. Ναι. Και εδώ πρέπει να το ενεργοποιήσουμε τώρα. Τα ενεργοποιούμε όλα όπου λέει ενεργοποιήστε, ενεργοποιούμε στο Fireback. Το ξανατρέχουμε τώρα. Ωραία. Και εδώ τώρα το βλέπουμε εμείς πως το είδαμε. Mm-hmm. Αλλά ας πάμε να το δούμε. Ας πατήσουμε και OK να φύγουν όλα αυτά. Ωραία. Και εδώ τώρα στο post έχει τι στείλαμε εμείς. Post, ας κάνουμε εδώ post. Click. Που είναι ακριβώς αυτό που στείλαμε εμείς. Mm-hmm. Και στο response. Απόκριση είναι τι μας έστειλε. Πάλι string μας έστειλε, αλλά εμείς το μπορούμε να το δούμε και σαν αντικείμενο. Πάμε στο JSON λίγο. Στο JSON. Και έτσι λοιπόν μας έστειλε αυτά τα δύο πραγματάκια. Τώρα, αν θέλουμε εμείς να πάρουμε αυτό, γιατί εδώ θα μπορούσαν να είναι πολλά πράγματα, 10, 20, 30. Πάμε και λέμε στο result, τελεία, αυτό το όνομα και θα πάρουμε μόνο το token. Εδώ. Ναι. Άμα γράψουμε τώρα... όπως έχουμε δει λοιπόν στο response που μας έστειλε το token, αν εμείς γράψουμε εδώ... εδώ είναι η μεταβλητή που τα περιμένουμε. Και γιατί το περιμένουμε εκεί, γιατί το λέμε εμείς ότι έτσι θέλουμε να το πούμε, εδώ θα μπορούσε να λέει ό,τι θέλει, και είδαμε ότι δίνει δύο πράγματα μας μεταφέρει, αν θέλω εγώ λοιπόν να πάρω το access token, φτάνει να βάλω τελεία access token. Όμως το result δεν είναι τοπική μεταβλητή μόνο μέσα στην callback function. Ναι. Οπότε όταν θα την καλέσεις στο Fireback δεν θα βγάλει. Όχι, στο Fireback βγάζει, ναι. Όχι, όχι, δεν θα το καλέσει το Fireback. Στο Fireback θα δεις τι σου επιστρέφει. Να το ξαναδούμε. Κάντε το όλοι λίγο εκεί, παιδιά. Πάτε στο Fireback, τρέξτε το πρόγραμμα και μετά πάτε στο net, στο post. Κλείστε το παράθυρο του alert, να έχει τελειώσει δηλαδή η διαδικασία. Πατήστε OK δηλαδή στο alert πάνω. Ωραία. Και τώρα, άμα πάμε στο post, θα δούμε
βγάζει ένα μενού στο post. Αν ανοίξουμε το, πάμε στο δίκτυο καταρχήν. Πάμε στο δίκτυο, στο μενού δίκτυο. Και αν στο μενού δίκτυο λοιπόν βγάζει ένα, είναι το post το δικό μας και μετά βγάζει κάποια επιμενού οριζόντια. Εκεί λοιπόν έχει τι στείλαμε, απόκριση, το response και το JSON. Δέστε το JSON, είναι πολύ όμορφο γραμμένο. Μια γραμμή, ένα πεδίο αριστερά και δεξιά η τιμή. Και έτσι μπορούμε να δούμε τι θα πάρουμε εμείς, τι θέλουμε να πάρουμε. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να δούμε τι μας στέλνει ο σερβερ. Ένας είναι να έχουμε γράψει εμείς στο σερβερ. Ο άλλος τρόπος είναι να κάνουμε alert, όπως έκανα εγώ, ή κονσόλα, να τα ρίχνουμε όλα σε μια κονσόλα, ή να κοιτάμε στο Fireback το JSON για την ανταπόκριση που έρχεται. Και τώρα βέβαια εμείς θέλουμε το Access Token για να το χρησιμοποιήσουμε, να το στείλουμε για να πάρουμε τελικά το μάθημα. Για να το στείλουμε να φτιάξουμε δεύτερο Ajax, δηλαδή. Ναι, δεύτερο Ajax ή άλλη συνάρτηση. Όχι Get Courses, Send Access Token, ξέρω εγώ. Δηλαδή. Όχι, εγώ το λέω Get Courses. Στο δικό μου το... Αλλά εμείς το Get Courses θα το στείλουμε, αυτό δεν το καταλαβαίνω εγώ. Για το Get Courses όπως είναι τώρα, απλά παίρνει με Get. Ωραία. Πώς θα το στείλω εγώ, αυτό δεν καταλαβαίνω. Θα φτιάξεις. Αυτό εδώ. Το έχω κάνει πώς. Ωραία, ακόμα μια φορά. Με πόσο είναι, με get. Με get. Το έχω κάνει, ωραία, παίζει αυτό. Τι επιστρέφει. Τα μαθήματα, απλά λέω πώς θα βάλω μέσα το access token που έλεγε. Εδώ θα πεις access token ίσον this access token. Το οποίο θα πρέπει να το δηλώσεις εδώ από κάτω. Λοιπόν, πάμε στη λύση. Όχι, δεν πειράζει. Είναι και άλλη, είναι και άλλη. Βασικά, πάμε κι άλλο. Παλέψτε το. Έλα. Να το παλέψουμε λίγο για να μην το πάρετε έτοιμο και να δείτε και πού σκαλώσατε. Πάντως σας λέω ένα πραγματάκι. Πρέπει το αποτέλεσμα το result να δηλώσετε εδώ, σε μια μεταβλητή εδώ μέσα, το αποτέλεσμα result access token, να το δηλώσετε εδώ. Αλλά άμα το δηλώσετε σαν απλή μεταβλητή var, πέρα από εδώ πέρα, δεν είναι γνωστό. Άρα θα πρέπει κάπου να παίξει το this, κάπου να παίξει το subject, κάπως να παίξει, για να είναι γνωστό κάπου αλλού. Και μετά, σε εκείνη τη συνάρτηση καινούργια που θα φτιάξετε εσείς, όλο αυτό δηλαδή, θα πρέπει αυτό εδώ να αλλάχθει. Εδώ να λέει access token, και εδώ να είναι η μεταβλητή την οποία δηλώσατε εσείς. Και το δεύτερο φυσικά θα φύγει. Όχι, αυτό όχι, έτσι. Αυτό. Και το κόμμα. Και θα μείνει ένα πραγματάκι. Και επίσης, για να βοηθήσω, πρέπει να αλλάχθει αυτό. Βασικά θέλει ακόμα μία αλλαγή. Πώς? Ναι, το τι θα επιστρέψει μετά θα δούμε εμείς τι θα το κάνουμε. Θα το βγάλουμε σαν alert πρώτα να δούμε ότι ήρθε και μετά θα πάμε να δούμε λίγο τα DOM. Ωραία, το πήρα. Τι θα το κάνω. Θα το δούμε μετά αυτό. Ας φτάσουμε σε σημείο να επιστρέψει ένα μάθημα. Λοιπόν, παλέψτε το λίγο. Πάντα το Fireback ανοιχτό στην κονσόλα καταρχήν, γιατί εκεί μας δείχνει και parse errors, και μετά στο net. Για να ακούσουμε το καλώδιο, τι κάνει, τι εστήλαμε, τι πήραμε. Χωρίς το Fireback, παιδιά, τίποτα.
Σχετικά με την ερώτηση στο chat, θα μπορέσουμε να δούμε το τελικό. Βεβαίως και θα το βγάλουμε στον αέρα και να το κατεβάσετε και όλες να το τρέξετε. Αλλά η νάλεγα εδώ πέρα, ξέρω εγώ, το 60-70% θέλει να το παλέψει ένα τεταρτάκι. Γι' αυτό μετά από ένα τέταρτο θα υπάρχει λύση. Ο client για να στείλει κάποια δεδομένα στο server μπορεί να το κάνει με post και με get και μετά δηλώνεις και πώς θέλεις να στείλεις τα δεδομένα, αν θα είναι JSON ή όχι. Παίζει ρόλο τώρα στην περίπτωση τη δεύτερη τα cursors αν, πώς το φτιάξαμε εμείς. Δηλαδή πώς το έχει φτιάξει ο άλλος. Το login παραδείγματος χάρη το έχει κάνει το GUnet να παίζει με post. Δηλαδή άμα βάλουμε get εκεί δεν πρόκειται να παίξει. Παίζει ρόλο λοιπόν πώς έχει δομηθεί ο server. Εφόσον λοιπόν ο server στο Cursors έχει δομηθεί με get, θα παίξουμε με get. Όπως λέγαμε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς ό,τι θέλουμε. Ναι. Τι περιμένει ο server. Ό,τι περιμένει πρέπει να το δώσουμε. Ποιος ο λόγος να διαλέξουμε get ή post. Το get βασικά είναι για πράγματα που είναι... το λέει η λέξη που θέλεις να πάρεις κάποια πράγματα, δεν έχει μεγάλη σύνδεση. Το μόνο που στέλνεις είναι φέρε στο get. Ναι. Δώσ' μου αυτά. Ενώ στο post, μπορεί να κάνεις και μια αλληλογραφία, να το πούμε έτσι. Σου στέλνω αυτά και θέλω εκείνο και κάνει μου search από εδώ και από εκεί. Μπορούν και με το get να γίνουν αυτά. Ναι. Και περνάνε στη γραμμή εντολών το get. Άμα δούμε δηλαδή στην Google όταν κάνουμε μερικές φορές κάποια ερωτήματα, τα ερωτήματα περνάνε στη γραμμή. Είναι για να πάρουμε τα μαθήματα το get courses που φτιάξαμε χθες. Ναι, θα το στείλουμε ως παράμετρο. Εκεί που λέει uname θα πρέπει να πει access token και δεξιά θα πρέπει να πει η τιμή. Άρα κάθε νέο πρόγραμμα που θα κάνουμε στο site πάντα πρέπει να δίνουμε το token. Το login, το access token. Και το χρησιμοποιούμε συνέχεια. Όλες ναι, σε όλες, όσες φτιάξουμε. Ναι. Να δείξω λίγο το get πώς φαίνεται στην Google. Μέσα από το στο net. Θα δεις τι έστειλες. Καταρχήν έχει post μες στο net. Άμα έχει post μες στο net, πάμε... Post login. Ωραία. Εφόσον έχει post login, δες τώρα. Τι έστειλες και τι πήρες. Κοιτάτε. Όταν λοιπόν κάνω μια ερώτηση στο Google για την ερώτηση που μου κάνανε το get πώς περνάει. Βλέπετε εδώ πέρα πάνω τα πραγματάκια που έχει βάλει η Google. Αυτό είναι get. Στο post δεν θα δούμε κάτι εδώ πέρα πάνω. Μια μικρή διαφορά, μια βασική διαφορά. Και επίσης, το πόσο θα βάλω εδώ πέρα πάνω εξαρτάται από τον browser. Ο Firefox υποστηρίζει μέχρι 4.000 χαρακτήρες. Παραπάνω, πάπα λένε. Δεν περνάει. Άλλος browser μπορεί να υποστηρίζει λιγότερο. Άλλος ένα τίκ περισσότερο. Πάντως, δεν μπορείς να περάσεις όσα δεδομένα θέλεις, όπως θα το έκανες με το post. Στην περίπτωση μας όμως το Get Courses, βασικά τι στέλνουμε εμείς, ένα token και του λέμε φέρε ρε φίλε, τι έχεις. Αλλά το πρόβλημά μας δεν είναι στο να στείλουμε εδώ πέρα, είναι στο να πάρουμε απλά. Για το Courses το χρησιμοποιήσαμε με Get, γιατί επίσης υπάρχουν και μαθήματα που είναι ανοιχτά γενικά στον κόσμο. Οπότε θα μπορούσε και ένας αυτή τη στιγμή που παρακολουθεί από το Ιντερνετ αυτά που κάνουμε εδώ, να φτιάξει ένα μικρό σκριπτάκι και να τα πάρει χωρίς username, χωρίς password. Γιατί είναι μερικά μαθήματα που είναι ανοιχτά. Εμείς όμως θέλουμε και το token, γιατί είδαμε ότι μπορούμε ορισμένοι φοιτητές να έχουν πρόσβαση παραπάνω από το ελεύθερο. Γι' αυτό και έχουμε πάρει το token, γιατί στην πορεία θα το χρειαστούμε. Κάνουμε δηλαδή μια δουλειά που έτσι κι αλλιώς θα πρέπει να την κάνουμε. Και να δούμε πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε εδώ πέρα, στο παράδειγμά μας, δύο συναρτήσεις μαζί.
για να κάνουμε τη δουλειά μας. Λοιπόν. Βλέπω ότι είναι 12 παρατέταρτο. Να το κάνουμε ακόμα 10 λεπτά. Πόσο λέτε? Ποιοι θέλουν να το παλέψουν ακόμα έτσι με τα κύματα? Ωραία. Τα αφήνουμε λοιπόν ένα δεκαλεπτάκι. Μετά να δούμε τη λύση και να κάνουμε το διάλειμμα. Μια απορία που υπήρχε, το λέω τώρα για τους έξω ή και για τους υπόλοιπους εδώ πέρα, έγινε προσπάθεια να κάνουμε κλίση εδώ, που το έχω βάλει βέβαια, αλλά το έχω βάλει σχόλιο, απλώς και μόνο και ένα θυμηθώ εγώ, ας πούμε, να σας το πω, αλλά και ευελπιστούσα κάποιοι να κάνουν το λάθος και να το προσπαθήσουν. Εδώ λοιπόν δεν θα παίξει ποτέ η Kate Curses, γιατί θα εκτελεστεί αμέσως μετά από αυτό. Και είδαμε ότι ακόμη και η Google θα είχαμε 140 τόσα MS. Η Curses έχει τρέξει εδώ και ώρα. Και τι θα πει? Δεν έχω τίποτα να κάνω. Και θα βάλει λάθος και αρχίζει να χτυπάει. Και με αποτέλεσμα, μα κάνουμε και πολλά τέτοια, να μην τρέχει το πρόγραμμα παρακάτω. Άρα λοιπόν δεν θα παίξει εδώ. Δεν πρέπει να παίξει εδώ. Ή αν θέλουμε εδώ, τότε θα πρέπει να κάνουμε μια δουλειά μεταξύ αυτού και αυτού. Να περιμένουμε εμείς το αποτέλεσμα το τεχνικά, να κάνουμε κάποια καθυστέρηση κτλ. Δεν προτείνω προσωπικά κάτι τέτοια πραγματάκια, είναι dirty και δεν είναι σωστά να γίνονται. Εδώ όμως είμαι σίγουρος ότι θα πάρει αποτέλεσμα. Εντάξει, εδώ δεν είμαι σίγουρος ότι θα πάρει αποτέλεσμα. Έχω τρέξει το login, έγινε και μου έδωσε μια απάντηση. Εδώ είμαι σίγουρος ότι έχω απάντηση. Τώρα, είναι καλή αυτή η απάντηση, δεν είναι καλή απάντηση? Εδώ μπορούμε να ελέγξουμε τώρα. Μπορούμε να πούμε δηλαδή, έχει περιεχόμενο το result.access token ή είναι κενό? Αν είναι κενό, σημαίνει ότι κάτι έπηγε στραβά. Άρα ξαναπροσπάθησε. Ή αν έχει περιεχόμενο, ωραία, πάρε την τιμή τώρα και βάλ την εκεί γιατί τη θέλω μετά. Έτσι, εδώ μπορείτε να κάνετε δουλειά, πουθενά άλλου. Το άλλο ήταν στο index.html, το οποίο μόλις θα καλέσεις εσύ τη login, μετά και αμέσως μετά θα καλέσεις το επόμενο, που λέγαμε το ασύγχρονο. Είναι σαν να τα καλείς ταυτόχρονα. Έτσι να το σκέφτεσαι πάντα. Δεν θα παίξει, διότι η login καν δεν θα έχει δώσει απάντηση. Όχι, πώς θα το περιμένει? Δεν του πεις εσύ να περιμένει. Ταυτόχρονα όχι, αλλά είναι αμέσως μετά. Άρα επειδή θέλει κάποιο κοντολιά με λογική κάποια μιλησεμόνη, ναι, δεν θα έχει τελειώσει. Δεν θα έχει τελειώσει, είναι σίγουρο ότι δεν θα έχει τελειώσει. Μα στην Google δεν είδαμε ότι έχει 143. Ναι. Ωραία. Και το άλλο που είναι κόρσες, δηλαδή. Ναι. Άρα λοιπόν το άλλο θα πει και κόρσες. Ποιο κόρσες, ρε φίλε? Τίποτα δεν έχω. Άρα δεν θα κάνει τίποτα. Και θα αρχίσει να χτυπάει. Να λέει αυτή η μεταβλητή είναι άδεια, εκείνο είναι εκείνο και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Άρα η JavaScript όμως περιμένει, ας πούμε. Η JavaScript δεν περιμένει. Στο μόνο σημείο που μπορούμε να δούμε
Την απάντηση είναι αυτό εδώ πέρα. Μέσα στο Ajax χωρίζεται από ό,τι βλέπετε, στο URL, στο type κτλ. Και έχει δύο πραγματάκια. Αυτό και αυτό. Ναι. Μόνο εδώ είσαι σίγουρος ότι κάτι θα συμβεί. Είτε σωστό, είτε λάθος. Άμα είναι λάθος, τότε εσύ μπορείς να γράψεις στο κινητό. Δυστυχώς δεν τα κατάφερα, προσπαθήστε μετά από λίγο. Δεν έχετε δει που λέει? Το κινητό δεν το έχετε δει πολλές φορές που το λέει? Πού τον, δεν είναι μάγος. Ήρθε error και είτε ξέρει. Το θα ξέρει, συνεχίζει κανονικά τη δουλειά σου. Αλλά μερικές φορές δεν κάνουμε κλικ και περιμένει και λέει αυτή τη στιγμή δεν ξέρω εγώ τι κτλ. Προσπαθήστε μετά από λίγο. Τότε ήρθε κάποιο error που δεν ξέρει τι σημαίνει και σου λέει εντάξει, ξαναπροσπάθησε. Και τι κάνει εδώ πέρα? Βάζει ένα κουμπάκι, ξανακάνεις κλικ και ξανατρέχει αυτό όλο και ξαναπεριμένεις access. Μόνο εδώ είμαστε σίγουροι ότι επέστρεψε κάτι. Έτσι. Προσέξτε, αυτό είναι που έλεγα στην αρχή. Ότι άλλο είναι εδώ πέρα που είναι ένα περιβάλλον, να το πούμε κλειστό, όχι τόσο κλειστό, αλλά πιο κλειστό από την JavaScript. Που τα έχω όλα εδώ πέρα, μπορώ να τα ελέγξω με το μηχάνημά μου, αν παίζουν, αν δεν παίζουν κτλ. Αλλά και εδώ μπορώ να φύγω να πάω αλλού. Δηλαδή εδώ μπορώ να καλέσω εγώ τώρα, ξέρω εγώ, την Amazon να μου δώσει τι βιβλία έχει για κάτι που ζήτησε εσύ. Πάλι αυτό δεν είναι δικό μου. Πάλι εδώ θα είχα προβλήματα. Αλλά συνήθως τα περισσότερα τα παίζουμε εδώ πέρα. Πόσο μάλιστα τώρα που εδώ εμείς καλούμε αυτό, αυτό μπορεί να καλέσει εδώ, αυτό εδώ και τράχα γύρευε μπορεί να γίνει. Για να πάρεις τελικά εσύ το αποτέλεσμα πάρει πίσω. Που αν έρθεις 150 MS που έρχεται τη Google, είμαστε μια χαρά. Συνήθως αργεί περισσότερο. Εντάξει. Και αυτό είναι το πρόβλημα όταν φτιάχνουμε τα clients. Έχουμε και άλλα προβλήματα. Έχεις το κινητό σου και μπαίνεις μέσα στο σταθμό του τρένου. Πριν είχα αρχίσει εγώ κάτι να κατεβάζω. Ξαναπάω να βγω, ξαναπήρει πάλι. Θα πάρει την ίδια IP ή δεν θα πάρει την ίδια IP? Και αν πάρει άλλη IP, τι θυμάμαι εγώ τι είχα κάνει πριν? Γιατί να ξανακατεβάζω πάλι τα πράγματα? Σας λέω, είναι πράγματα τα οποία όντως σπάζουμε το κεφάλι μας, εμείς που φτιάχνουμε αυτά τα πράγματα, να τα κάνουμε όσο καλύτερα γίνεται. Μερικές φορές δεν γίνεται. Δηλαδή, αν πεις στο σταθμό, κοπεί σύνδεση και μετά από λίγο πάρεις άλλη IP, πιάσεις το αυγό και κούρευτο. Πού να ξέρω εγώ ποιος είσαι πριν δηλαδή? Δεν μπορώ να το ξέρω. Αν πάρεις πάλι την ίδια IP, μπορώ να δω πού είχα μείνει πριν στο download, να κάνω δουλειά. Δηλαδή, να δω το storage μέχρι πού είχα φτάσει. Να συγκρίνω το storage αυτό με το storage αυτό και να δω πού είναι η διαφορά μου και να αρχίσω να τα κατεβάζω. Μπορώ να κάνω τέτοια πράγματα. Αλλά μερικές φορές και συνήθως δεν μπορούμε. Γιατί ο provider αλλάζει και πολλές φορές την IP. Λοιπόν, εδώ φίλε μου Κωνσταντίνη και πώς είναι το όνομα εδώ και Χρήστο, στο Access Token μια χαρά το βάζετε εκεί πέρα, μια χαρά έχετε φτιάξει να είναι ένα πεδίο. Το πρόβλημα τώρα είναι ότι το this token, όπως θα έχετε γράψει, δεν είναι γνωστό. Το this, πού αναφέρεται αυτή τη στιγμή? Σκεφτείτε λίγο ότι το this είναι ένα sub πράγμα που έχω κάνει αλέρτο μέσα στο success. Το παίρνει μέσω το token, δηλαδή το GET, γιατί το δοκίμασε είναι γνωστό. Τώρα. Με GET μου δούλεψε, τα τράβηξα μια χαρά. Τώρα το δοκιμάζω με την BOS. Μιλάει, αλλά εγώ δεν ακούω όμως. Α, συγγνώμη. Ακούγομαι τώρα. Α, με θα τα γράψω μισό. Ακούγεται μέσα, καλά κάνει και ακούγεται μέσα, δεν πειράζει. Να πάω μέσα τότε. Ναι, αλλά με ακούν και τα παιδιά μου. Ακούω καλά όμως μέσα. Ακούγομαι τώρα ή όχι? Ναι, ακούγεσαι, μια χαρά.
Ωραία, το έχουμε γράφω. Λοιπόν, λέω ότι με την Get μου δούλεψε. Τώρα στην Boss, το this token την έχει την τιμή κανονικά. Γιατί πιάνω alert, το έχω το token μέσα. Αλλά εγώ όταν θα πρέπει να στείλω, τι όνομα πρέπει να έχει το token, access token όπως το έχω εκεί. Ναι, access token όπως το είδα εκεί γραμμένο. Access, κάτω παύλα token. Ναι, έτσι το είπα, αλλά περιέργως δεν μου φέρνει. Μου βγάζει ότι δεν έχει... Δεν έχει τιμή. Δεν έχει τιμή. Έχει τιμή, το έχω κάνει alert. Το κάνω alert, την βγάζει. Πού? Την έχει την τιμή. Πού το έχεις κάνει το alert, το έχεις κάνει μέσα στη login, στο success όχι, ή στο μέσα στη... έκανα alert το this.underscore.token σε εκείνο το σημείο για να δω αν έχει όντως τιμή και έχει το token μέσα. Την μάλιστα. Έχει τιμή. Σε εκείνο το σημείο έχει τιμή, αλλά μετά όταν θα καλέσεις εσύ την GetCurses εκεί είναι καινή η τιμή αυτή. Διότι το this είναι εδώ, το instance του είναι μέσα στο success. Πρέπει να πάρεις λοιπόν το subject που έχω πάνω. Έχω την boss data όμως, γι' αυτό και το στέλνω με... μετά με το πώς data το στέλνω. Τώρα δεν άκουσα. Λέω το στέλνω με την post data. Ναι, αλλά η post data σου είναι, δεν είναι μες στο login. Η post data έχει το access token και το κλειδί και το token που έχω πάρει. Τις έχει δηλαδή, είναι φορτωμένη, έχει σωστά τις τιμές η post data. Λοιπόν, κάνε μου λίγο copy αυτό και ρίξω στο chat να το δω. Ναι. Θα ρίξει το κομπόδικα. Απλά θα έρθει λίγο στραβωμένο στο chat. Δεν κρατάει το style. Μια στιγμή λίγο. Application generation. Με πώς είναι υλοποιημένο εκεί. Λοιπόν, κάτσε, ναι, το post data που το έχεις με την post. Λες αυτό. Με γιατί μου δούλεψε, δεν έχω πρόβλημα. Με θέλω να μου πεις το this token. Αυτό δεν είναι ακόμα έτοιμο υλοποιημένο. Στείλε μου λίγο στο chat πώς έχεις δηλώσει το this token. Στη login πώς το έχεις δηλώσει. Στη login. Ναι. Όπως το είχαν, δεν το διόρθωσα. Α, όπως το είχα εγώ με το connect στην αρχή. Ναι. Ναι, μια χαρά είναι έτσι. Ωραία, αυτό ήταν το σχετικά. Ήθελα λίγο με τα αντικείμενα εδώ να δούμε ότι δεν είναι το ίδιο το δίσκο με το subject σε αυτό το σημείο. Λοιπόν, άρα λοιπόν έχεις αυτό. Τώρα, τα λάθη που βλέπω εδώ πέρα στο κώδικά σου είναι ότι είναι type get. Επίσης, δεν πρέπει να είναι JSON να είναι string. Δεν θέλουμε να περάσει όλο το JSON πάνω στο string, στο get. Θέλουμε να περάσει μόνο το token. Να το περάσω απλά σαν μεταβλητή, ούτε καν στα JSON άμα είναι. Ναι, άμα φύγει το JSON, θα περάσει αυτό κανονικά με το access token. Για το τύπο δεν έχουμε, έτσι και άλλως μια μεταβλητή δεν χρειάζεται στο JSON. Λοιπόν, καλύτερα να βάλω τη λύση για να τη δούμε. Και να δούμε και να συζητήσουμε μετά τα προβλήματα που είχαμε. Ο καθένας. Okay. Ναι, θα το τσεκάρω, εντάξει. Αχιλλέα, το... πού είναι αυτό τώρα? Λοιπόν, εδώ έχουμε τώρα τη λύση. Αυτά εδώ πέρα δεν μένουν όσοι έχουν. Αυτό τώρα ήταν μια άλλη περίπτωση που ήθελα να σας πω, αλλά θα τα αφήσω. Πάμε λοιπόν στο login και εδώ που παίρνουμε το αποτέλεσμα φτιάχνουμε λοιπόν μια άλλη μεταβλητή με το subject όμως, γιατί το this σε αυτή την περίπτωση εδώ πέρα είναι γνωστό εδώ πέρα μέσα, ενώ εμείς θέλουμε να πάει σε όλο το αντικείμενο, γι' αυτό κάναμε και αυτή τη λύση εδώ πέρα πάνω. Και έτσι λοιπόν, μέσα στο subject token έχω πάρει, όπως λέγαμε, το result access token, όπως είδαμε στο fireback που επιστρέφει. Και εδώ τώρα καλό πλέον την επόμενη συνάρτηση, γιατί έλεγα προηγουμένως, μόνο εδώ μέσα είμαι σίγουρος ότι έχω πάρει απάντηση και μπορώ στο σημείο που μου αρέσει να δώσω, να προχωρήσω και όχι να προχωρήσω χωρίς να έχω πάρει κάποιο αποτέλεσμα.
Και προχωράμε μετά. Εδώ πάνω έχω βάλει ένα alert έτσι για να δούμε ότι όντως παίρνω κάποιο αποτέλεσμα. Έχω φτιάξει, όπως ο Χρήστος απομακρυσμένα το έχει κάνει, μια χαρά εδώ πέρα. Περνάω δηλαδή στο post data και εδώ είναι τώρα οι αλλαγές που πρέπει να γίνουν. Πρώτον είναι type gate, το cross domain many. Εδώ δίνω τα post data και έχω βγάλει εδώ ενδιάμεσα, από ό,τι έχετε δει, να περάσει σαν JSON. Γιατί αλλιώς θα περνούσε όλο το string που είδατε να έρχεται στο login, όπως είναι, με παρενθέσεις κτλ. Κτλ. Θα περνούσε πάνω στο get. Και αυτό βεβαίως θα χτυπούσε στο server μας, γιατί δεν το περιμένουμε εμείς έτσι. Κάνατε κάτι εσείς να διαβάσετε JSON στον server χθες, στο core σας, ή περιμένετε απλά ένα access token? Μάλιστα δεν το κάνατε καν με το access token, νομίζω. Αλλά όπως και να έχει, πρέπει ο server να περιμένει κάτι. Δεν περιμένει στο get JSON, περιμένει απλά ένα στυλ σαν αυτό εδώ πέρα. Δηλαδή εμείς περιμένουμε στο server αυτό το πραγματάκι. Ο server μας περιμένει αυτό. Σωστά. Access token ίσον bla 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 bla. Δεν περιμένει αυτό. Παρενθέσεις και πάει λέγοντας, που θα χτυπούσε. Εντάξει. Μπορούμε να το έχουμε και αυτό άμα θέλουμε, αλλά θα πρέπει να προετοιμάσουμε το server μας γι' αυτό. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν αφαιρέσαμε εδώ αυτό που υπήρχε πριν. Εδώ. Που αυτό τι κάνει, παίρνει και το στέλνει σε μια γραμμή το JSON, είπαμε. Πράγμα που δεν το χρειαζόμαστε. Εδώ. Τώρα, αυτό εδώ δεν μας ενοχλεί, γιατί θα πάρουμε JSON πίσω. Εδώ τώρα θα πάρουμε το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα πάλι θα είναι result. Και δεν μας ενοχλεί που είναι με το ίδιο το άλλο result, γιατί ότι είμαστε σε διαφορετικό σημείο, άρα λοιπόν δεν θα μπλέξουμε εδώ πέρα. Εσείς τώρα τι θέλω να κάνετε? Θέλω εδώ να δείτε, να αφήσετε το result σκέτο, χωρίς τον τίτλο. Εγώ έβαλα εδώ να πάρουμε τον τίτλο. Αφήστε το κενό εδώ και πάρτε την πρώτη τιμή. Τώρα τι σημαίνει το 0? Όπως είδαμε στην PHP, τον πίνακα, εσείς μπορείτε να δώσετε 20-30 μαθήματα πίσω. Εγώ με το 0 πάω και παίρνω το πρώτο μάθημα. Το δεύτερο, το τρίτο, ποιο θέλω. Εσείς αφήστε το λίγο κενό να δείτε τι θα γίνει και να τα δείτε λίγο και στο Fireback. Λοιπόν, αυτή είναι η λύση του πράγματος. Προσθέστε το. Κενώνετε μόνο το result χωρίς το 0. Ναι, και τρέξτε το. Ή βάλτε result 0 χωρίς τον τίτλο για να δείτε το μακρινάρι που θα πάρετε. Και θέλω πάλι να πάτε στο Fireback, κάτω στο net, στο response, στην απάντηση, για να το δείτε. Γιατί πού να θυμόμαστε τώρα απ' έξω, όπως το είχαμε δομήσει ακόμα και εμείς να είχαμε γράψει το server site. Χρήστο, έρχομαι στο chat. Πιστεύω να τα κατάφερες και να μου πεις και πού ήταν και το λαθάκι. Ωραία. Τα έχεις καταφέρει, φαντάζομαι. Ωραία. Ωραία. Όχι, με get μου δούλεψε και τώρα μου δουλεύει. Όταν είμαι στο chat, σε ακούω απ' έξω. Πώς θα πλατώ εκεί. Α, ναι. Έλα, πες το. Λέω, με get μου δούλεψε έτσι κι αλλιώς. Και απλά νόμιζα ότι το είχατε και υλοποιήσει με post, γι' αυτό το προσπάθησα με post. Α, όχι. Με get απλά πρέπει να είναι γενικό, δηλαδή ό,τι και να στείλεις. Δεν κάνει έλεγχο το token, δηλαδή εκεί πέρα και Χρήστος να γράψεις θα το αντί για token. Ναι. Και κατευθείαν να το καλέσεις, πιθανόν η υλοποίηση της GET δεν κάνει αυτή τη στιγμή έλεγχο το token. Όχι. Γιατί κατευθείαν και από το index HTML να το καλέσεις θα στο εμφανίσει το αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή. Ναι, ακριβώς. Από πίσω. Ακριβώς. Έχουμε πει όμως με το Δήμο ότι στην αρχή δεν το βάλαμε χθες για να προχωρήσουμε. Θα το κάνουμε κάποια στιγμή.
Εντάξει, αλλιώς μιλοποιήσω, εγώ σου απλά το ψάχνα για αυτό το λόγο. Δεν το... Ναι, ναι. Κατάλαβα πώς δουλεύει, δεν είναι πρόβλημα από εκεί πέρα. Εντάξει, μου δούλεψε, με γκέρ δουλεύει, δεν υπάρχει πρόβλημα. Ωραία. Με το φόγκα πόσο, μέχρι πού έχεις στάσει, έχεις στήσει τίποτα? Το έχω τελειώσει, μέχρι, δηλαδή έκανα και, έκανα και μια δοκιμαστική, δούλεψε, εντάξει. Και στο κινητό? Στο emulator. Ωραία, στο κινητό, εντάξει, πάντα είναι πιο εύκολο. Εντάξει. Εντάξει, αφού έχεις ομουλέτορ, είναι χαρά είναι. Εμείς εδώ πέρα δεν θα έχουμε, γιατί τα μηχανάκια θα έχουν 500. Ναι, γι' αυτό. Εντάξει, δουλεύει το ομουλέτορ, οπότε μια χαρά ήταν. Έγινε. Okay, λοιπόν, εδώ. Είμαστε εντάξει παντού. Είδατε στο Fireback μέσα το αποτέλεσμα. Είναι σημαντικό να το δείτε εκεί. Πάμε στο post login. Στο JSON. Στο JSON. Στο JSON πήγαινε. Πώς. Ποιο δεξιά. Όχι. Όχι, αυτό είναι το login που το έχεις. Τώρα έχω το login. Ωραία, είναι αυτό που μου έδωσε το access token. Ναι, δηλαδή... αλλά πρέπει εσύ τώρα στο get courses να το τρέξεις την get courses. Δεν την τρέχεις. Πίνει πιο πάνω. Όχι, όχι, πρέπει να την καλέσεις εδώ. Εδώ πρέπει να την καλέσεις τώρα. Δεν την καλείς. Δεν την καλείς. Αυτό είναι το login. Ναι. Αύριο να το τρέξω από το login. Ναι. Πού αλλού. Είμαστε εντάξει. Παντού. Ναι. Παιδιά, μια στιγμή λιγάκι να ολοκληρώσουμε αυτό το παράδειγμα, γιατί μετά θα μπλέξουμε και λίγο με τα κινητά. Αλλού σε PC θα βλέπει το κινητό, αλλού θα το βλέπει, για να έχουμε ολοκληρώσει τουλάχιστον αυτό το... Γιατί θα κάνουμε ακριβώς το ίδιο πράγμα, όπως το βλέπετε. Δεν θα αλλάξει τίποτα. Γι' αυτό είναι σημαντικό να το δούμε τώρα, να το καταλάβουμε. Τώρα, μιας και θα έχουν δημιουργηθεί απορίες, jQuery, jQuery Mobile και πάει λέγοντας. Η jQuery είναι η βάση. Δηλαδή αυτό εδώ παίζει και στο κινητό. Το jQuery Mobile το θέλουμε για να κάνουμε και το design και κάποια πράγματα που έχει το κινητό. Δηλαδή, είναι έτοιμο, δεν είναι έτοιμο. Θέλω accelerator, θέλω το ένα, θέλω το άλλο. Είναι κάποια πράγματα ειδικά. Αλλά η βάση όμως που θα παίξουμε είναι αυτά. Δηλαδή και τα δύο τα χρειαζόμαστε. Γι' αυτό να έχουμε ολοκληρώσει τουλάχιστον αυτό το κομμάτι και να πάμε στο άλλο. Επίσης τα alert σε μένα, ενώ στο δικό μου αυτό το Samsung, ένα παλιό που έχω, ανοίγουνε. Σε ένα νεότερο που δοκίμασα, της γυναίκας μου, δεν επιτρέπει alert. Άρα λοιπόν εκεί θα παίξουμε με ένα div, το οποίο θα το ανοίξουμε κάπου σε μια γωνία και θα ρίχνουμε μέσα εκεί τα logs που θέλουμε να βλέπουμε αν όντως παίζει ή όχι. Ποιο? Ναι. Απλώς εδώ πέρα έχει 2-1 και το άλλο έχει, που έχει φτάσει τώρα, 4-2-2, είναι η παντόφλα. Οπότε έχει το τελευταίο, αλλά εκεί δεν επιτρέπει. Έτσι, θα πρέπει μετά να αριθμίσουμε και τα κινητά μας, το λέω όση ώρα προσπαθούν οι τελευταίοι, να μπω και για τους απομακρυσμένους. Το κινητό πρέπει να ρυθμιστεί. Τώρα εδώ παίζει από έκδοση Android, σε έκδοση Android. Πρέπει να πάμε να πούμε ότι είμαστε, ότι κάνουμε ανάπτυξη. Και αυτό είναι μέσα στις εφαρμογές. Εδώ υπάρχει εφαρμογές που λέει εγώ κάνω ανάπτυξη και θέλω debug. Το κάνω κλικ. Στα νεότερα πρέπει να πάμε στο info που λέει πάνω τον αριθμό της συσκευής και να πατήσουμε 7 φορές. 3, 4, 5, 6, 7. Και μετά θα μας ενεργοποιήσει το μενού που εδώ το έχει ανοιχτό. Θα τα πούμε λοιπόν στην πορεία. Γι' αυτό θέλω τώρα να τελειώσουμε, γιατί θα έχουμε σίγουρα τέτοια. Και εντάξει, εγώ ξέρω σε δύο κινητά που έχω. Τώρα όλοι και κάποιοι κινητά περίεργα θα έχουμε εδώ μέσα. Οπότε θα έχουμε κάποια προβληματάκια. Όλο τον πίνακα. Ναι, όλο τον πίνακα. Όλο τον πίνακα. Εσείς, ναι. Καθηγητές, ελεύθερο. Όλο. Αυτό έτσι το κάνατε το κόρσες, να τα επιστρέφει όλα. Ωραία. Εμείς τώρα θα δούμε τι θα πάρουμε τώρα εδώ. Εμείς καθώς έρχεται τώρα, επειδή επιστρέφει όλο τον πίνακα των μαθημάτων, το πήραμε όλοι. Θα δούμε τι θα πάρουμε. Μπορεί να πάρουμε μια μικρή περιγραφή και να τη βάλουμε σε ένα κουμπάκι και μετά να έχει αυτό το μόρο από κάτω με τελεία τελεία που το πατάει κάποιος και μετά θα ανοίγει. Θα το δούμε στο θέμα του design τώρα. Πώς θα το κάνουμε εμείς. Η δουλειά του server βλέπετε ότι
σε αυτό το θέμα, από τη στιγμή που πάσατε το JSON, τελείωσε η δουλειά του server. Δεν έχει να κάνει τίποτα άλλο. Εδώ είναι τώρα το θέμα. Πώς θα βγάλουμε εμείς τα πράγματα να τα υλοποιήσουμε. Θα ήθελα αυτό να το κάνουμε μετά, να προχωρήσουμε μετά το διάλειμμα, αλλά να μου πούν όλοι ότι έχουν τελειώσει, ότι πήρατε το μάθημα μόνο. Ναι. Αυτό το πράγμα, ναι, το μακρινάρι, αυτό είναι με αυτό που θα δουλεύουμε. Γραμμή αντικά. Γιατί έχεις πάλι πρόβλημα στη γραμμή αντικά? Αφού τη λύσαμε πριν. Κάτσε. Ναι, γιατί λέει connect ένα εδώ? Γιατί το μετανομάσεις. Το έχεις μετανομάσει. Ναι, αλλά θα έχει τα προβλήματα τα προηγούμενα που είχε. Γιατί το μετανόμασες? Όχι βρε, ας το παραλύει. Γιατί αυτό θα έχει τα προβλήματα. Θυμίσου τι είχες διορθώσει την προηγούμενη φορά. Τα έκανες κοπές, ναι, αλλά μπορεί να μην έγινε καλά το κοπές τώρα όμως. Connect ένα. Για να δούμε. Πού είναι το... Όχι, 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 όχι. Δεν είναι. Αυτό τι είναι? Save. Συγγνώμη, αυτή την ώρα είμαστε στο χάκλο. Τελεία κάτω. Πάτα Ctrl Shift. Ctrl Shift. Ρο. Ctrl Shift. Ρο. Μαζί, όλα μαζί. Και ρο. Να πάω στο κονέκ που θα πει να τα κάνω αυτά την ίδια. Τώρα εδώ δεν διαβάζει το κονέκ. Κάνε το λίγο στο προηγούμενο, σε παρακαλώ. Στο net, το net πρέπει να δούμε τα όλα. Εδώ θα το κλείσουμε. Λοιπόν, μετά τις αλλαγές έγινε ξανά, όπως το λένε, σύνδεση, έτσι. Ναι. Για να το κάνουμε λίγο. Ναι. Το έκανα, ναι. Να το ξανακάνουμε λίγο, γιατί βλέπω πολλά λογαχώστη εκεί πέρα και μου φαίνονται πάρα πολλά. Όχι. Πάμε στην κονσόλα, θα μας πει που έχει το λάθος. Αριστερά στην κονσόλα εδώ πέρα, εδώ είναι. Να το ενεργοποιήσουμε λίγο. Αυτό. Ωραία. Και τώρα να το ξανατρέξουμε. Ναι. Ωραία. Να το τα λαθάκια μας. Ναι. Έχει κάπου πρόβλημα με το... Έχει μια παρένθεση παραπάνω, ένα ακόμα παραπάνω, κάτι τέτοιο. Λοιπόν, το λέω και για τους άλλους που παρακολουθούν, τώρα είναι το διάλειμμα του Τετάρτου. Τα λέμε λοιπόν σε ένα τέταρτο περίπου.
Να είμαστε πάλι. Ελπίζω και οι απομακρυσμένοι. Λοιπόν, τώρα που είδαμε το κομμάτι πώς παίζει του client, να πάμε να δούμε τώρα και τα κινητά. Ωραία, λοιπόν, για να δούμε τώρα που έχουμε μείνει χθες με το phone gap. Εντάξει. Τώρα, το κακό είναι ότι εγώ από εδώ δεν μπορώ αυτή τη φορά να σας δείχνω πράγματα. Εδώ να το κάνετε. Διότι εδώ δεν έχω. Αλλά είχαμε κάνει κάποιες εντολές θες σε Linux που το έχουμε κάνει εγκατάσταση. Τώρα μένει μένει να βάλουμε το SDK. Νομίζω αυτά τα είχαμε κάνει χθες. Ναι. Ωραία. Ναι, είχαμε πει έτσι. Νομίζω ότι είναι αυτό. Δυστυχώς. Κατάλαβα το Λοιπόν, δεν ξέρω, εδώ στην πλευρά του Linux, δεν ξέρω, ο Γιώργος θυμάται χθες στην πλευρά του Windows τι είχαμε κάνει. Εγώ θα αναφερθώ στο Linux. Δεν είχαμε κατεβάσει το Eclipse, είχαμε κατεβάσει όλο το πακέτο, αλλά χωρίς Eclipse, για να παίζει ο καθένας με τον editor που του αρέσει. Και έτσι λοιπόν, είναι αυτό εδώ, Γιώργο, Όχι, αυτό είναι για Windows. Ένα σταγόνιμο το site το καταλαβαίνει και βγάζει. Να το, αυτό εδώ. Εντάξει, κατεβάστε αυτό λοιπόν. Στο καλό να το. Ναι, κατεβάστε το. Είναι ένα zip το οποίο θα το κάνουμε unzip στο κατάλογο που παίζετε. Μόνο το SDK να κατεβάσετε. Ναι. Και μετά να πάμε να βάλουμε το path και είμαστε έτοιμοι. Εντάξει, φεύγω εγώ τώρα από εδώ να βρω λίγα και το path. Ό,τι κατεβάζει, ό,τι κατεβάζει. Δεν έχει τίποτα, extract έχει μόνο. Δεν το
Μια στιγμή, θα βρω εδώ τώρα το πάσπας, πρέπει να... Έχουν ανέβει? Έχει λέει, τα βάλες στο wiki. Αυτό το mail του Γιώργου. Ωραία. Άρα λοιπόν, παιδιά, πάτε στο wiki, όσο εγώ εδώ πέρα ψάχνω. Και έχει οδηγήσει και ο ίδιος και για Linux. Μόνο το path, το κατεβάζουμε, το ανοίγουμε, πάει κάπου αυτό και μπαίνει και δηλώνουμε το path και τελειώσαμε. Για αρχή. Εδώ έχω βρει επιτέλους το path που το έχει βάλει βέβαια και στο wiki που πρέπει να δηλωθεί εδώ. Τα άλλα όλα είναι ok. Έτσι, εσείς έχετε κατεβάσει κάτι τέτοιο με ένα νούμερο. Το βλέπετε λοιπόν πώς έχει εγκατασταθεί στον κατάλογό σας και τι νούμερο έχει και αντίστοιχα γράφετε το path μέχρι εδώ. Είναι λοιπόν ένα link αυτό εδώ και είναι αυτό εδώ, χωρισμένο με ανωκάτω τελεία, και αυτό πηγαίνει μέσα σε αυτό το αρχείο, δηλαδή home, elac, εδώ μέσα, τελεία bus, κάτω παύλα profile. Το ανοίγω με αυτό το αρχείο και γράφουμε αυτή τη γραμμή μέσα, όπως είναι εδώ πέρα, απλώς αλλάζουμε το πρώτο κομμάτι αυτό εδώ. Εντάξει, κάντε το και είσαστε ok από πλευρά SDK.
Ποιο? Είναι το ναι. Το bus profile ή το bus RC. Και το bus RC. Βασικά είναι το τελευταίο αρχείο που τρέχει όταν ο χρήστης κάνει login. Οπότε ο χρήστης όταν θέλει κάποια πράγματα για τον εαυτό του να ρυθμίσει, γιατί το Linux είναι για όλους, πάει και βάζει μέσα στο BusRC οτιδήποτε χρειάζεται για να τα έχει, για να μην τα κάνει κάθε φορά από μόνος του. Για το server θα πηγαίναμε στο rc.local που υπάρχει μέσα στο etc rc.local. Εδώ είναι για το χρήστη ειδικά. Άρα λοιπόν με το χρήστη που θα παίξετε, που είναι ο ΕΛΑΚ εδώ πέρα μέσα, και για να μην γράφετε κάθε φορά αυτό που φαίνεται στον πίνακα, το export, πάμε το βάζουμε στο τελεία bus.rc, το οποίο τρέχει όπως είπαμε κάθε φορά που μπαίνουμε μέσα. Δηλαδή αυτή τη φορά που θα το γράψετε θα πρέπει να ανοίξετε ένα άλλο terminal για να το διαβάσει. Αλλά τις επόμενες φορές θα είναι εκεί για να μπορείτε να κάνετε δουλειά. Κάλυψα. Τώρα για να το τρέξετε στο terminal που είστε μπορείτε να γράψετε source bus.rc. Α, η περισπομένη λοιπόν σημαίνει ο χρήστης που έχω μπει μέσα στο σύστημα. Ναι, σε αυτό που είμαι εγώ. Αντί να γράψεις δηλαδή κάθετος home, κάθετος elac, κάθετος τελεία bus profile ή bus rc, γράφεις περισπομένη κάθετος και το περισπομένη είναι το home elac. Λοιπόν, το φτιάξαμε. Για να το ελέγξετε, κάνετε echo κενό δολάριο path. Το path με μεγάλο όπως είναι γραμμένο παίζει ρόλο. Οπότε θα πρέπει να βγάλει και το μακρινάρι που μόλις τώρα βάλατε. Εάν όχι, τότε ή μπαίνετε σε καινούριο terminal ή γράφετε source s omicron u r s e epsilon και ενώ αυτό το πράγμα που μόλις γράψατε. Το bus rc. Και να το ξαναδιαβάσει δηλαδή με λίγα λόγια. Λοιπόν, για να δούμε τώρα που έχουμε μείνει. Εγώ λέω να προχωρήσουμε στην επόμενη εντολή, να δούμε τι λάθος θα βγάλει και εκεί μετά να λύσουμε το λάθος. Πάμε έτσι. Ωραία. Α, το κατεβάζει ακόμα. Εντάξει. Το επόμενο κομμάτι είναι αυτό εδώ. Thank you.
Είμαστε έτοιμοι. Α, έτσι έτρεξε και το... Μπράβο. Εδώ θα βρείτε σε αυτό το link, θα βρείτε τι κινητό έχετε, τι νούμερο θέλουμε για το API. Εντάξει, τώρα για να μην γράφετε όλο αυτό το πράγμα, άμα γράψετε target SDK version, ανοίξτε ένα tab για να το έχετε. Το πρώτο που θα βγάλει βασικά είναι η βοήθεια από το Android. Θα το χρειαστούμε αυτό, θα σας πω σε λίγο. Ανοίξτε το tab απλώς να το έχετε. Ναι, ναι, το έχει κάνει έναν. Ρίξω σε ένα φάκελο δίπλα, πες το mobile αυτό. Τίποτα, μια αλλαγή είναι μόνο στο, στο HTML. Τι θα βάλουμε μέσα επιπλέον. Δίπλα, ναι, ναι. Λοιπόν, είμαστε εντάξει τώρα να προχωρήσουμε. Παιδες, όποιος είναι εντάξει, τρέχει αυτή την εντολή. Και στην τρίτη γραμμή θα χτυπήσει. Θα πάμε να το διορθώσουμε. Το ξέρουμε ήδη. Πάμε. Τώρα, δυο λογάκια όσο το τρέχετε, επειδή βλέπετε Κόρντομπα, ακούτε Κόρντομπα, ακούτε Phone Gap και τα λοιπά. Ποια είναι η διαφορά τους? Το Phone Gap ξεκίνησε ως ένα έργο, τώρα το όνομά του δεν θυμάμαι, ένα λίγο Ιαπωνέζικο είναι. Κάτι σε το Τόκι, το Νόκι, κάπως έτσι. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Έγινε πάρα πολύ αγαπητό και η Adobe το αγόρασε. Εντάξει, Μαθαίου, η Adobe το αγόρασε, έλεγα και προχθές, το PhoneGap. Το PhoneGap λοιπόν αυτή τη στιγμή είναι PhoneGap και Cordoba, είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Όμως επειδή μια εταιρεία ποτέ δεν αγοράζει κάτι έτσι για πλάκα και θέλει στην πορεία κάτι άλλο να κάνει, η... Αυτοί που δημιούργησαν λοιπόν το PhoneGap δώσανε στο Cordoba, είπανε ορίστε, έχουμε φτιάξει αυτό το πρόγραμμα, πώς θα κάνουμε εμείς και θα πάρουμε και θα πούμε στο GUNET, πάρτε αυτό που φτιάξαμε. Πήγαν και το δώσαν στο Apache. Το Apache μαζί με το Mozilla είναι τα μεγαλύτερα αυτή τη στιγμή open source έργα. Και είπανε πάρτο
και προχώρα εσύ, διότι εμείς πλέον θα προχωρήσουμε προς άλλο δρόμο. Λοιπόν, το απάτσι είναι αυτό εδώ. Πέρα από τον απάτσι που ξέρουμε, υπάρχει και το project απάτσι, το οποίο γιατί δεν μου το βγάζει. Α, επειδή λέει μπροστά αυτό, λογικό. Το απάτσι είναι μια μεγάλη κοινότητα, όπως είναι η κοινότητα του Mozilla. Το Open Office που λέγαμε προχθές, πάλι το ξεκίνησε το Apache τώρα, να το φτιάξει καλό. Λοιπόν, το δώσανε λοιπόν στο Apache, και το Apache λοιπόν το, είχε βάλει ένα άλλο όνομα, έχει και το AND που παίζει όλο το πράγμα μέσα, και το ονομάσαμε Cordova. Αυτή τη στιγμή λοιπόν Cordova και PhoneGap είναι ακριβώς το ίδιο. Στην πορεία όμως, μιας και τα ξέρουμε για πάλα έργα, θα πάει ο καθένας και θα τραβήξει το δρόμο του. Εμείς ξέρουμε, φίλε μου Μανθαίο, ότι η Adobe PhoneGap το αγόρασε για να κάνει αυτό. Εντάξει. Τι είναι αυτό τώρα? Αυτό τώρα βλέπετε έχει προσθέσει και το Adobe μπροστά και λέει Adobe PhoneGap Build. Σε αυτό το πραγματάκι λοιπόν φτιάχνει κανένας κώδικα τοπικά, χωρίς να κάνει τίποτα από όλα αυτά που κάναμε εμείς. Χωρίς να κατεβάσει PhoneGap, χωρίς να κατεβάσει SDK, χωρίς να κατεβάσει Cordova, απολύτως τίποτα. Ανοίγει ένα editor και αρχίζει και γράφει, και μετά το παίρνει αυτό το πραγματάκι, το στέλνει πάνω και παίρνει πίσω τον κώδικα. Δηλαδή είναι μια υπηρεσία. Και η υπηρεσία αυτή φυσικά και κοστίζει. Εντάξει. Υπάρχει η free περίπτωση. Δεν το έχω ψάξει, γιατί ποτέ δεν θα λάβω μέρος σε αυτό το, εγώ προσωπικά δεν μου αρέσει να δίνω κώδικα αλλού. Με αρέσει μέχρι να τον ετοιμάσω να τον έχω εγώ και μετά τον δίνω GPS, αυτό όπως το λένε, με άδεια, όχι GPS φυσικά, λοιπόν, GNU. Αλλά μέχρι τότε εγώ τα θέλω να τα έχω όλα τοπικά. Λοιπόν, έχει free, αλλά είμαι σίγουρος ότι μερικά πράγματα δεν θα γίνονται τόσο ωραία όσο γίνονται στο άλλο, και βλέπετε ότι χρεώνει 10 ευρώ το μήνα. Λοιπόν, ξέρουμε πολύ καλά λοιπόν γιατί το πήρε το Adobe. Και για να μπορέσει να χρεώσει, από τη στιγμή που το PhoneGap θα είναι ίδιο με το Cordova, πολλοί θα σκεφτούν όπως εγώ, εντάξει, κατέβασε το Cordova φίλε και κάνει δουλειά σου, γιατί να πάει να πληρώνεις. Στην πορεία, εγώ είμαι σίγουρος, θα σου βγάλει ένα interface, θα σου κάνει ένα κλικ, ξέρω εγώ ποια κινητά θέλεις να υποστηρίξεις, θα σου έχει και ένα pull down μενού εκεί πέρα και αρχίζεις εσύ να κάνεις κλικ. Κλικ και τούτο, κλικ και άλλο, όρεξη να έχεις να κάνεις κλικ. Αυτά για να τα κατεβάσεις στον υπολογιστή σου, για να τα βάλεις να δουλέψει, από ό,τι είδατε χθες και σήμερα, μπορεί ένας άνθρωπος να φάει μια εβδομάδα. Και εκεί λοιπόν μπαίνουν τα tools. Μπορεί να έχει ένα άλλο tool, ξέρω εγώ, που να βλέπει καλύτερα την οθόνη και πάει λέγοντας. Αυτή τη στιγμή είναι ίδιο, γιατί τώρα ξεκίνησε αυτή η ιστορία. Αυτό γιατί έχω ξαναδουλέψει έτσι με παιδιά σχετικά Cordova και PhoneGap, είναι ερώτηση τι είναι το ένα και τι είναι το άλλο. Αυτή τη στιγμή είναι τα ίδια. Cordova είναι το free, είναι η κοινότητα. Και το PhoneGap είναι μια φωτογραφία του έργου, το οποίο βεβαίως πλέον έχει πάρει και αυτό το πραγματάκι εκεί μπροστά. Εντάξει. Ναι, αλλά εδώ δεν είναι το ίδιο. Αν θέλεις μένεις το ίδιο, παίρνεις το Cordova. Δεν είναι το ίδιο. Λοιπόν, έταξε αυτή η εντολή. Να το βγάλω το άσπρο γιατί δεν διαβάζεται καλά, Ναι, ναι. Τώρα, πού πήγε? Να την. Τρέχουμε λοιπόν την εντολή Cordova Create να μας φτιάξει ένα έργο που θα το πούμε απλά hello, και μετά θα μπούμε, θα μας φτιάξει το κατάλογο, θα μπούμε μέσα στο κατάλογο, και όταν τώρα εδώ θα τρέξουμε Cordova Platform at Android, θα χτυπήσει σε ένα σημείο, γιατί θέλω να χτυπήσει εκεί να δούμε και πώς το λύνουμε, έτσι.
Δυστυχώς δεν μπορώ εγώ να το δείξω τώρα στην οθόνη και θα χτυπήσει. Πρέπει να το δούμε ένας προς ένας. Και σε διαφορετικό σημείο θα χτυπήσει τα Windows, φαντάζομαι. Εντάξει. Λοιπόν, μόλις κάνουμε το Cordova Platform at Android, να το, χτύπησε εδώ, έτσι. Τι σου λέει εκεί πέρα λοιπόν? Λέει ότι έφτιαξα το project, φίλε, αλλά μου λείπει, δεν έχεις βάλει, λέει, το path Android. Το βήμα που είπαμε το προηγούμενο, αυτό λέει ότι δεν βρίσκω την εντολή Android. Όταν λοιπόν δεν βρίσκει την εντολή Android, σημαίνει ότι δεν έγινε το path που λέγαμε πριν. Δηλαδή, πώς? Σκέτη εντολή παίζει. Σκέτη, γράφοντας Android. Πριν έπαιξε, δεν έπαιξε. Ναι, πρέπει να κάνουμε αυτή την εντολή, είπαμε. Α, να φτιάξει το pass. Κάτι που γίνεται είναι επειδή μερικές φορές κάνουμε σου. Α. Έχει κάνει το pass σαν σύντο root. Ω, δεν ήμουν σου, δεν ήμουν. Λοιπόν, ένα λεπτάκι. Αλλά πρέπει να βάλετε αυτή την εντολή. Αυτή την εντολή, το export, έτσι. Εδώ είπαμε αλλάζει από development μέχρι εδώ πέρα, θα αλλάξει σε εσάς. Γιατί ο καθένας έχει αυτό που έχει κατεβάσει, έχει ένα νούμερο μετά. Το αντιγράφετε και βάζετε ακριβώς αυτό. Εντάξει, στο pass ή σε αυτό εδώ ή στο pass RC. Να είστε ως χρήστης σε lack όμως. Έρχομαι. Τι πράγμα? Ποιος κόλλησε, να δούμε τώρα. Ποιο, πού? Για πες. Α, εσένα παίζει μια χαρά, σχεδόν. Εντάξει, παίζει, δεν παίζει, παίζει, δεν παίζει. Λοιπόν, τι λέει? No permitted. Το περιμένουμε, είναι στο... Γιατί είσαι στο σε Windows System 32? Αυτό είναι φάκελος των Windows, οπότε είναι λογικό να σου απαγορεύει να παίξεις εκεί πέρα. Σε κάποιο δικό σου φάκελο πήγαινε στο desktop, κάνε κάτι. Φτιάξε ένα φάκελο κάπου και πήγαινε. Άμα, ξέρεις, άμα πατήσεις εδώ, στο χήμα εδώ, σου λέει όλο το path. Ναι, ναι. Ποιες εντολές? Α, το wiki. Αφού είναι στο... Αυτό... ναι, θα σου φτιάξει ένα Hello World.
the only person in this conference. Γενικά ο σκοπός μας αυτή τη στιγμή, για όποιον πιθανόν να έχει απορία, είναι να προσπαθούμε αυτές τις τέσσερες εντολές να τις τρέξουμε. Οι πρώτες δύο εντάξει, όλοι μπορούμε να τις τρέξουμε. Η τρίτη και η τέταρτη θέλουν να έχεις σετάρει σωστά το Android, το Android SDK. Οπότε προσπαθούμε να κάνουμε τις δύο τελευταίες εντολές να παίξουν, χωρίς να μας βγάλουν κάποιο σφάλμα. Έπαιξε. Εγώ θα σου λέγα τι διαγράψεις. Η τέταρτη χτυπάει. Γενικά, καλό είναι να έχετε εγκατεστημένη μόνο τη 19.1. Τώρα, εάν βάλετε και άλλη, λογικά δεν θα έχετε κάποιο θέμα, αλλά εάν πάτε να φτιάξετε ένα emulator, μπορεί κατά λάθος να τον φτιάξετε σε λάθος έκδοση και μετά λέτε γιατί δεν μου παίζει αφού τα έχω σετάρει. Δηλαδή θα έχετε δύο targets να σετάρετε, οπότε κάτι μπορεί να μπερδευτεί από τα δύο. Ναι, καλά σε ρωτάει, αλλά σου λέω μπορεί να μην έχουμε πιει τους απαιτούμενους καφέδες, ξέρεις. Είναι πάντα αυτό που λες ότι θες να σετάρεις το environment. Α, ναι, θέλει το GTK, Open GTK. Το έχω, δεν έχω τις Oracle. Όχι, δεν πειράζει. Εμείς έχεις το Pavla GTK ή το Pavla GRE. Ναι, γιατί εγώ θέλαμε το ANT, ρε. Α, το ANT. Το χρειάζεται μερικές το ANT, δεν παίζει, θέλει εγκατάσταση. Ναι, θέλει το Open GTK, Pavla GTK. Τα Windows, δεν βάζουμε το ANT απλά. Ποιο θέλει? Τα Windows, όσο για αυτό, μισό λεπτό. Λοιπόν, κάτσε να κάτσω λίγο εδώ, κάνω λίγο έτσι. Εντάξει. Λοιπόν, αν γράψεις ant στη γραμμή, παίζει στη γραμμή εντολών. Το ant το έχεις. Ναι, ant με taf. Το μυρμήγι. Το έχει. Α, όχι. Του λείπουν τα tools.jar. Αυτά έρχονται όταν έχεις το Java, το JDK. Όχι μόνο το JRE που είναι το για να τρέχεις, το και το JDK του developer. Οπότε, ναι, κάπως έτσι. Αν γράψεις δηλαδή JDK, θα σου βγει αυτό ακριβώς. OpenJDK, 7 JDK. Αυτό θα φέρει μερικά πραγματάκια ακόμα, αλλά δεν είναι πάρα πολλά. Είδες πόσα έφερε, εντάξει. Όσοι έχετε τελειώσει και δεν έχετε συνδέσει τα κινητά σας ακόμη, δείτε αν τα βλέπει. Δηλαδή τρέξτε Κόρντομπα. Κάτσε να το βρω.
Μάλλον για να μάθετε λίγο να δουλεύετε και το manual που έχουμε πάντα, γράψτε Cordova και no help. Και εκεί, όσοι δεν το έχετε κάνει τώρα με το κινητό, θα ψάξετε να βρείτε στο μενού που θα βγάλει τι παράμετρο πρέπει να δώσω για να δω αν βλέπει το κινητό μου. Φωτοσυνδέσεις πρώτα, κάτι με devices. Όχι, το emulator δεν. Εδώ μέσα έχει 500 MB RAM, οπότε δεν θα παίξει το emulator στο υπογράφο. Στο σπίτι πόσο έχω? Έχω 2 και κάτι ψηλά, εκεί δηλαδή, και περιμένω. Εδώ χθες το άφησα εγώ σε ένα έτσι για πλάκα να δω μισή ώρα και δεν είχε κάνει τίποτα. Για ποιο λόγο δεν το φτιάχνουμε λίγο να είναι πιο λιγότερο? Όχι, δεν μπορεί. Είναι... Ναι, βασικά δεν γίνεται. Μερικά πράγματα... Λοιπόν, λάθος έκανα εγώ, δεν είναι Cordova. Για να δούμε τα devices, είναι ADB. ADB και no help. Έχει το server ο οποίος μας βοηθάει να βλέπουμε συσκευές USB και τα ρέστα. Οπότε με ADB, νομίζω και no devices, θα πρέπει να βγάλει και το κινητό σας που το έχετε συνδέσει. Κάτι άλλο, όσοι έχουν πρόβλημα να δούνε το κινητό τους όταν είναι απλοί χρήστες, ας γίνουν root να το κάνουν. Όσοι έχετε προβλήματα με το κινητό, πήγατε να βάλετε debug modus? Πήγατε? Άμα δεν πήγατε δεν θα παίξει. Λοιπόν, στο κινητό λέτε. Στο κινητό. Το κάνω. Βασικά αυτή η εφαρμογή απλά για μια οθόνη εμφανίζει, κάνει κάτι. Αυτή που έχουμε τώρα, ναι. Ωραία, εντάξει. Πού είχα εδώ πέρα? Είχα ένα σημείο. Να το. Λοιπόν. Στα παλιά κάπου έχει USB debugging. Αυτό εδώ το μενού. Όσοι έχετε καινούριο Android, θα πρέπει να πάτε στο info, στο about κάπου εκεί πέρα και να πατήσετε 7 φορές τον κωδικό της συσκευής για να βγάλει αυτό το μενού που βλέπετε στην οθόνη. Μερικοί το έχουμε. Εγώ το έχω με νέο και λέει επιλογές προγραμματιστή, δεν θέλει να πατήσει τα ναι. Ναι, στα νέα, ναι. Το έχεις? Άρα πήγαινε λοιπόν στο About, στο Info, στο About που έχει το κωδικό της μηχανής σου, του κινητού σου και πάτα 7 φορές. Μετά το 4 θα σου μετράει κιόλας. Όχι. Τώρα περίμενε, θα έρθει ο Γιώργος. Το έχουμε αυτό. Γράψε Android. Πριν λίγο. Γράψε, περίμενε να δούμε τι λείπει. Περίμενε. Ας το έτσι, θα έρθει ο Γιώργος.
το έχω. Το temp, όταν λέμε εδώ πέρα, είναι όταν δεν τρέχει ο emulator. Μιλάω για το chat τώρα απομακρυσμένος που λέει δεν υπάρχει κάποιος φάκελος temp, μου λέει. Πάντως αν το λέει την ώρα που πάει να τρέξει το emulator, σημαίνει ότι δεν έχει αρκετή μνήμη να τρέξει. Προτείνω καλύτερα να δείτε τις συσκευές σας με ADB και no devices να το δείτε. Συγγνώμη, για τους απομακρυσμένους, έχετε Windows ή Linux? Μια στιγμή από τον Γιώργο που στα Windows είναι καλύτερος, μια στιγμή. Ωραία, σε 5 λεπτά έρχεται ο Γιώργος στο chat να βοηθήσει. Λοιπόν, όσοι έχετε καταφέρει να παίξετε Cordova Build και μετά Cordova Emulate Android ή Cordova Run Android, που σημαίνει ότι το έχουμε δει στο κινητό, το παράδειγμα το απλό, έχουμε ανεβάσει πάνω στο GitHub το παράδειγμα που είχαμε πριν, αλλά αλλαγμένο σε ένα σημείο που θα το συζητήσουμε λίγο μετά, για να παίζει σε κινητά λίγο παραπάνω, δηλαδή για την jQuery Mobile, το οποίο υπάρχει πάνω στο GitHub. Το κατεβάζετε απλά, το βάζετε μέσα στο κατάλογο όπως ήταν τα προηγούμενα, είναι δύο αρχεία, index.html και connect.gs, και το τρέχετε απλά και θα παίξει όπως έπαιζε το προηγούμενο με το web server, με το web client στο PC που κάναμε πριν. Άρα λοιπόν, το παράδειγμα που είναι τώρα για mobile είναι πάνω στο GitHub, στο MyLAC και στο project OpenClass Pavla Mobile, και εκεί μέσα κατεβάζουμε οτιδήποτε εκτός από το client, το κατάλογο client. Ο κατάλογος client ήταν αυτός που τρέχαμε προηγούμενο στο παράδειγμα στο web για το PC. Οτιδήποτε άλλο έχει εκεί μέσα το θέλουμε τώρα για να παίξουμε στο κινητό. Από το GitHub. Έτσι. Κατεβάζουμε όλο το κατάλογο εκτός από το client 1. Αυτό το έχετε ήδη, θέλω να πω, γιατί το παίξαμε πριν και το δοκιμάσαμε. Το κάναμε δηλαδή σιγά σιγά μόνοι μας.
Στο... μια στιγμή τώρα. Το χελό το βάζουμε όλο στο χελό. Ναι, το χελό που είναι, είναι στο home lag. Μπράβο. Von Gap τι λέει εκεί πέρα, hello. Μέσα στο hello τώρα έχει 3W. Α, οκ. Εκεί βάζουμε τώρα αυτό το καινούριο που λέμε να κατεβάσουμε. Εντάξει, έχουμε κάνει αυτή την εντολή. Αυτή εδώ η εντολή πήγε και δημιούργησε μια ολόκληρο, ένα ολόκληρο δεντράκι εκεί που την τρέξαμε, δηλαδή βασικά μέσα στο home lag. Και έχει φτιάξει ένα κατάλογο hello. Στο hello μέσα έχει κατάλογο platform, κατάλογο 3W. Μέσα στο 3W πάμε και βάζουμε, εκεί δεν έχει πάει. Πάμε και βάζουμε αυτά που είπαμε να κατεβάσουμε τώρα, τα οποία θα τα βγάλω εδώ σε ένα link να τα δούμε. Και θέλω να ανοίξετε και ένα άλλο αρχείο μέσα εκεί, να το δούμε λίγο. Ορίστε, γι' αυτό εδώ το link μιλάω. Το οποίο έχει μέσα, έτσι, είναι πάνω στο OpenClass Mobile, έχει μέσα ό,τι χρειαζόμαστε για να τρέξουμε στο κινητό. Αυτό το κατάλογο δεν το χρειαζόμαστε, είναι αυτό που τρέξαμε εμείς πριν, για να παίξει. Όλα τα άλλα τα ρίχνουμε μέσα στο 3W που έχει φτιάξει το, η εντολή που έδειχνα προηγουμένως. Αυτή εδώ η εντολή έχει φτιάξει ολόκληρη δομή και μέσα στο 3W ρίχνουμε όλα αυτά εδώ. Υπάρχουν μέσα εκεί, αλλά εμείς δεν καταλαβαίνουμε χριστό, τα ρίχνουμε από πάνω. Εντάξει. Ωραία, μόλις φτάσουμε σε αυτό το σημείο και το ρίξουμε, μετά τρέχουμε Cordova Build, Cordova Run Android. Και πλέον θα φύγει το εικονίδιο και θα βγουνε ό,τι έβγαινε πριν. Τι έβγαινε πριν? Τα alert που λένε το token και το μάθημα. Πήραμε ένα παράδειγμα και το τροποποιήσαμε και το κάναμε να δουλέψει όπως θέλουμε εμείς. Ακόμη εδώ. Όπω, ε. Στο Android πας. Ναι. Δεξιά πάνω έχει ένα μενού που λέει ADB. Τρέχεις Android και πάνω. Τρέχεις το Android και πάνω τώρα έχει εκεί. Να το δεύτερο, το δεύτερο μενού από πάνω, πάνω, πάνω. Στα οριζόντια μενού. Αυτό. Εντάξει, εγώ εκεί πάω. Οπότε εκεί επιλέγεις τώρα τι κινητό θέλεις. Εντάξει, προχώρησε. Ωραίο, ωραίο, ωραίο. Μπράβο. Χαίρομαι. Μπορείς να το τρέξεις, αλλά δεν θα το δεις. Αλλά κατέβασε και εσύ τα... Θα πρέπει να δεις, μπορείς να δεις λίγο μπροστά τι θα παίξει. Συγγνώμη, δεν έχεις καθόλου τέτοιο είδους κινητό ή δεν το έχεις? Πώς θα γίνει τώρα? Όχι, εγώ δεν το συμπέρι με τον Γιώργο. Πέρι με τον Γιώργο. Το τρέχει μόνο του. Το Run Android το ανοίγει μόνο του στο κινητό. Το Cordova Run Android πρέπει να το κάνουμε στο κατάλογο μέσα στο Hello, έτσι. Να βάλουμε το... Α, ναι.
Ναι. Μπορώ να γράψω και βιβλίο το συγκεκριμένο. Όχι, αν έχεις αρκετή RAM και τρέξεις Cordova Emulate Android μετά το build, σου ανοίξει η Emulator. Τρέχει το Cordova. Ναι, Command Prompt, άνοιξε Command Prompt. Ωραία. Πήγαινε στο Hello και κάνε δες αν είναι όλα εντάξει και τρέξει Cordova Build και μετά Cordova Emulate Android. Εκεί στην κονσόλα που ήσουν. Πήγαινε με CD μέσα εκεί που θες. Και αν έχεις αρκετή μνήμη θα παίξει. Γιατί μου λέτε, αφού πριν το έχεις τρίξει πάνω στο μηχανάκι σου. Ναι, Cordova παρά ένα Android το έκανα. Το έκανα build. Έκανε. Έκανε build κανονικά. Ναι, τώρα δεν στο βλέπει το μηχανάκι. Για έκανε ADB και no devices. Δεν στο βλέπει. Το έχω λέει, το ξαναβαλές. Όχι, ένα μήνυμα μου στέλνει. Α, ωραία. Τότε, κοίτα, κάνε ADB και no. Cordova, για να ανοίξει emulator, κάνεις Cordova build. Πάει αυτό, έτσι το κάνουμε όλοι. Μετά, εμείς που θέλουμε να το τρέξουμε στα κινητά, λέμε run Android. Cordova, run Android. Ιδάλλως λες... Ναι, αυτό θα πάει στο κινητό. Ιδάλλως λες Cordova emulate Android. Μην το ξυλίνεις, το emulator όταν ανοίξει, τον αφήνουμε ανοιχτό. Γιατί αργεί. Έκανες και server. Όχι, κύριε. Κάνε εδώ για να δούμε τώρα. Kill server. ADB και ενώ kill server. Kill παύλα server για να κλείσουμε το server. Και μετά ADB start παύλα server για να το ξανατρέξουμε. Αυτό συνήθως βοηθάει. Τώρα το ανοίγουμε. Ξαναβάλω το. Α, προχωρήσαμε και βλέπω. Ωραία. ADB devices τώρα. Έρχομαι να το δούμε. Δεν κατέβηκε τώρα μαζί. Α, αυτό είναι. Αυτό είναι το. Μια στιγμή λίγο. Γιώργο. Άσε, έρχομαι εγώ εκεί. Τώρα, έρχεται σε λίγο ο Γιώργος. Τελικά έκανες ό,τι στάρτε,
μέσα στο GitHub, σε αυτή τη διεύθυνση, κατεβάζουμε τα όλα εκτός από το κατάλογο client, τα βάζουμε μέσα στο κατάλογο Hello, στο 3W και θα παίξει το προηγούμενο που έπαιζε σε web client. Όπου πάμε να εγκαταστήσουμε στο κινητό και λέει ότι δεν έχω το σωστό SDK πάνω στο Android, δεν έχω το σωστό Android, τότε θα πρέπει να βρούμε, να πάμε να δηλώσουμε το Android που έχουμε. Δηλαδή πρέπει να βρείτε σε αυτή τη σελίδα εδώ, τρέξτε λίγο σε ένα... Πώς να βάλω τώρα όλο αυτό το link να το γράφετε, όχι, μια στιγμή. Θα το κάνουμε αλλιώς. Λοιπόν, άμα ψάξετε να βρείτε, για αυτό το λεκτικό η πρώτη επιλογή που θα βγάζει το Google είναι ακριβώς αυτή, το οποίο μας βγάζει σε αυτή τη σελίδα. Αυτή η σελίδα εδώ είναι αμακρινάρη, αλλά πάμε, προχωράμε προς τα κάτω και έχει έναν πίνακα. Αυτός ο πίνακας αφορά το Android που έχουμε. Το δικό μου, παραδείγματος χάρη, είναι αυτό. Τούτο. Άρα πρέπει να βάλω τον αριθμό 7 σε σημείο που θα σας πω τώρα. Αλλιώς παίζει προς τα πίσω. Απλώς σε μερικά, όπως εκεί στο φίλο και σε μένα σπίτι, που παίζω μία με καλό και μία μάσχημο και θέλω δεν και καλά να το κάνω δύο φορές, πρέπει να πάμε να βάλουμε δύο παραμέτρους. Το βρήκαμε τώρα αυτό εδώ. Πολύ ωραία. Τώρα, για να βρούμε πού είναι αυτό το αρχείο, είναι στον κατάλογο που είμαστε, στο Hello, έχει platform από κάτω. Πάμε μέσα στο platform, τον κατάλογο, πήγαινε μέσα στο platform κατάλογο. Κάνε ένα ελέγχο εκεί μέσα να δούμε τι έχει. Ωραία. Platforms. Κάνε ένα ελέγχο να δούμε μέσα στο platforms τι έχει. Έχει Android. Μπαίνουμε στο Android. Και μέσα στο κατάλογο platforms Android στο Hello που έχουμε, κάνε ελέγχο πάλι. Έχει ένα Android manifest.xml. Ανοίξτε το. Android manifest.xml. Εκεί μπορώ να πάω να δηλώσω ποιο είναι το target που θέλω να φτιάξω και πόσο πίσω είναι compatible. Εδώ, παραδείγματος χάρη, λέει use SDK Android, min SDK version, είναι πρώτη τελευταία γραμμή, και μετά λέει target SDK version. Οπότε στο min βάλτε αυτό που έχετε αν είναι παλιό και το άλλο αφήστε το μεγάλο και ξανακάντε build. Θα παίξει και σε παλιά κινητά. Cordova build, ναι.
αλλά δέστε τώρα από τη λίστα που ανήκει το δικό σας το Android. Δεν λέει, βγάζει αλέρτ. Ωραία. Τι ωραία. Ωραία. Θα σου πω αμέσως. Λοιπόν, για όπου δεν παίζει το alert, προσέξτε μου λίγο εκεί που δεν παίζει το alert, θα πρέπει να το βάλουμε μέσα σε ένα div. Όπου δεν παίζει το alert είναι τώρα αυτό. Σε μερικά κινητικά δεν το παίζει. Εδώ το έπαιξε, εκεί δεν το έπαιξε. Εκεί λοιπόν θα πρέπει να πάει να γράψετε ένα div μέσα στο HTML, χωρίς το μπουτόν εδώ, δεν χρειάζεται. Δηλαδή μόνο το div εδώ, πάμε φτιάχνουμε ένα div μέσα στο index.html. Μέσα στο body, ok? Δηλαδή, γράφουμε και τα τρία αυτά εδώ, χωρίς, όχι τα τρία, χωρίς αυτή τη γραμμή. Σωστά. Και αντί για alert, πάω γράφω αυτό. Εκεί που είναι το alert, πάω γράφω αυτό. Όπου εδώ, είναι η μεταβλητή που θέλουμε να βάλουμε. Το πιάσαμε. Ωραία. Το αφήνω εδώ για να το βλέπεις. Ή μάλλον να τα αντιγράψω εγώ στο άλλο. Γιατί μπορεί να μπερδευτεί κανείς. Εδώ. Πού ήταν αυτές οι τέσσερις συνταγές που το πόρτο πήρε την κρέφτα. Εδώ σου φτιάχνει το hello το κατάλογο με όλη τη δομή που λέγαμε. Ένα λεπτάκι να... Βεβαίως, βεβαίως. Ανοίγω και αυτό από πάνω εγώ, δεν πειράζει. Λοιπόν, αυτό πάει στο index.html. Πιστεύω να βοηθάει, εντάξει. Για πείτε μου αν δουλεύει. Όπου text μεταβλητή, έτσι. Πώς βλέπω γενικότερα τον υπολογιστή με κινητό.
Από το υπολογιστή του κινητό σου, όπως το βλέπεις. Ναι, 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 γιατί μου κοιτάζω εδώ και δεν το βρίσκω. Όχι, δεν το βλέπεις έτσι. Αν θες να το δεις, θα πεις εδώ πέρα ATP. Έγραψε ATP, ναι, έχεις. Δεν μου το βγάζει. Έχεις κάνει εδώ το να το κάνεις για ανάπτυξη. Ναι. Για πάμε λίγο. Εφαρμογές. Άγνωστες πηγές. Ναι, και. Και ανάπτυξη. Σωστά. Ναι, σωστά. Θα πρέπει να το δει τώρα. Πήγαινε εκεί που έχεις το ATP. Με το ATP θα το βρεις. Εδώ. Ναι, τρέξε ATP λίγο. Ωραία, γράψε ATP. ATP. Κενό. Kill. Παύλα, server. Λοιπόν, σχετικά Χαράλαμπος, έτσι. Χαράλαμπε, εκεί που λέω ότι η τρίτη εντολή ότι δεν έχω νεότερο Android Tools, πρέπει να πας τώρα στον κατάλογο Hello που έχεις μέσα, που έχεις φτιάξει, που έχει μέσα Platforms και 3W. Θα πας λοιπόν στον κατάλογο Platforms, μέσα εκεί έχει Android και μέσα στο Android έχει ένα XML αρχείο. Android XML, κάπως έτσι λέγεται. Εκεί στην πρώτη τελευταία γραμμή θα πρέπει να δηλώσεις το παλιότερο Android που θέλεις η εφαρμογή να είναι συμβατή. Use SDK λέγεται αυτή η γραμμή κάπως. Είχα βγάλει στον πίνακα, θα πάω να το ξαναβγάλω. Ένα πίνακα, άμα βάλεις Use SDK στο Google, η πρώτη επιλογή που θα πάρεις σου βγάζει ένα πίνακα με όλα τα IDs ανάλογα στο SDK που έχεις. Να, παραδείγματος χάρη λες Install Android Target 19. Ενώ παραδείγματος χάρη το δικό μου είναι πολύ πιο παλιό και πρέπει να το πειράξει. Λοιπόν, πάω να το βγάλω λίγο στον πίνακα. Αυτή τη σελίδα. Λοιπόν, επαναλαμβάνω σε όσους δεν παίζει. Ναι, τώρα μια στιγμή να δείξω σε κάτι που έχουν πρόβλημα. Επαναλαμβάνω για όσους δεν παίζει και λέει ότι έχεις παλιό Android, πρέπει να πάμε στο Google και να ψάξουμε αυτό το λεκτικό. Το πρώτο που θα βγάλει μας φέρνει σε αυτή τη σελίδα που είμαστε εδώ πέρα. Θα πρέπει λοιπόν να βρούμε εδώ αντίστοιχα που βρισκόμαστε. Εγώ πραγματικά χάρη είμαι στο 7, άλλος έχει το 16 και πάει λέγοντας. Και θα πάει αυτό τώρα στον κατάλογο Platforms, Android XML κάτι. Πρώτη τελευταία γραμμή είναι. Λέει Min SDK και Max SDK. Και μετά ξανακάνουμε build. Αυτό θέλεις. Τι να μην το βγάλει εδώ για αυτό το λόγο. Δεν θα το βρήκε καν. Τα βγάλε. Δεν πρόσθεσε μετά. Λοιπόν, παιδιά, πρέπει λίγο τώρα, πέρα από αυτό, να δούμε
Έχουμε παίξει βασικά περίπου σε όλους, αλλά δεν το έχουμε δει παντού. Εκτός από δύο περιπτώσεις που δεν έχουμε δει τίποτα, είναι εδώ που δεν παίζει και εκεί κάτω που δεν παίζει. Λοιπόν, θα καθίσουμε να το κάνουμε αν υπάρχει ώρα μετά, αλλά πρέπει τώρα εδώ να δούμε πώς θα προχωρήσουμε τώρα στο project παραπέρα. Λοιπόν, και η ερώτηση και σε αυτούς που συμμετέχουν από μακριά. Τώρα το θέμα είναι ποιος από εσάς θέλει να παίξει server side και ποιος θέλει να παίξει client side. Στο GitHub που θες να το δημοσταίνει, βάλαμε issues, τα tasks. Πού το? Λοιπόν, το θέμα τώρα είναι ότι θέλουμε να υλοποιήσουμε στο mobile, το έχεις βάλει? Πήγαινε πιο πάνω. Λοιπόν, σε wiki, μήκρινε το λίγο για να βλέπεις. Λοιπόν, θα tasks σε ίσως για να γίνει assign στο καθένα. Θα του πεις εσύ πώς θα γίνει, εγώ θα εξηγήσω λιγάκι πριν και μετά θα πεις το διαδικαστικό. Λοιπόν, θέλουμε να φτιάξουμε ένα client το οποίο θα μας δίνει πράγματα που κάνει ο server. Στο server έχουμε πει με τον Μοσθένη χθες ότι θα φτιάξουμε εμείς το API μέσω Slim. Άρα λοιπόν θα πρέπει η μια πλευρά που θα παίξει server side να καθίσει να φτιάξει, όπως έκανε το GET, οτιδήποτε άλλο χρειάζεται για να μπορέσει η άλλη ομάδα να τα τραβήξει και να τα βγάλει στο κινητό. Και τα tasks που σκεφτήκαμε εμείς, αν θέλετε μπορούμε να δούμε και κάποια άλλα πράγματα, είναι αυτά εδώ. Μπορείτε να τα χτυπήσετε και εσείς στο κατευθείαν για να μην τα... γιατί εγώ δεν τα βλέπω εδώ και μικραίνω και κάποια στιγμή δεν θα βλέπετε τίποτα. Λοιπόν, είναι το MyLack Open Class πάνω στο GitHub κάθετος issues. Αυτό. Ανοίξτε το να το δούμε και πρέπει να δούμε τώρα λιγάκι τι θα πρέπει να κάνει κάθε ομάδα. Είπαμε, το server site δημιουργεί ό,τι πόρους χρειάζεται για να το πάρουμε εμείς στο client site. Τώρα, όποιος ασχοληθεί με server site, είπαμε είναι PHP, Slim, MySQL. Η άλλη πλευρά έχει HTML, jQuery, το ίδιο mobile, CSS. Εδώ είναι θέμα τώρα ο καθένας και τι γουστάρει. Λοιπόν, να πάρουμε έτσι μια άποψη γενικώς όπως τα είδατε. Ποιοι σας αρέσει το client site? Ποιους? Ωραία, χαίρομαι. Και στο server site? Ωραία, οι πιο σταθεροί που τα θέλουν έτσι μπαμπάμ. Πολύ ωραία. Έχει φτιάξει εδώ πέρα ο Αλέξανδρος, που μπορείτε εδώ πέρα να πάει να δηλώσετε, να σου το εξηγήσει ακριβώς ο Αλέξανδρος πώς θα το κάνουμε τώρα διαδικαστικά. Ποιο είναι όμως το θέμα τώρα? Πάμε στο πιο δύσκολο από τα δύο, το οποίο είναι αυτό. Και είπαμε, είναι πιο δύσκολο διότι θα πρέπει να σκεφτούμε και πώς θα το κάνουμε design. Λοιπόν, καλό θα είναι αύριο που θα είμαστε εδώ πέρα στην αρχή, που θα χωριστούμε ήδη σε ομάδες και θα δουλεύουμε με δύο ταχύτητες μετά. Δηλαδή βασικά εμείς από τον client θα λέμε, έλα, τι κάνεις ακόμη, ξέρω εγώ, και θα φτιάχνουμε, θα δουλεύουμε σε εσές βέβαια. Εμείς θα πρέπει να σχεδιάσουμε την οθόνη. Άρα καλό είναι αύριο να δείτε εφαρμογές που σας αρέσουν, πώς είναι σχεδιασμένες. Δηλαδή
θα έχουν μπουτόν εδώ πέρα, θα το πατάμε, θα πάμε πώς θα μπαίνουμε μέσα. Όλα αυτά πρέπει να τα δούμε. Πώς βγαίνει στο Facebook που έχετε δει αριστερά βγαίνει μια φωτογραφιούλα. Υπάρχουν πολλά τσαλιμάκια που μπορούμε να κάνουμε. Το καλό θα είναι να κάνετε μερικά print screens που σας αρέσουν ή εκτυπώσετε στη σελίδα. Εγώ προτιμώ print screens. Οπότε μπορούμε να τα ανεβάσουμε εδώ πέρα πάνω και να τα μελετήσουμε. Δηλαδή εμείς θα ασχοληθούμε όσοι θα είμαστε αύριο στο client site πάνω από ώρα να δούμε πού θα καταλήξουμε. Να το βρούμε μαζί αυτό. Ότι έτσι είναι καλύτερα, το άλλο είναι έτσι και δεν ξέρω εγώ. Θα το δούμε. Και μετά θα πάμε στο να το βάλουμε να δουλέψει. Για μένα προσωπικά το να το βάλουμε να δουλέψει δεν με ανησυχεί καθόλου. Αυτό που με ανησυχεί είναι να είναι αυτό το fine, το πώς το λένε, να είναι ωραίο στο μάτι και να πιάνει μεγαλύτερη γκάμα ανθρώπων. Τώρα, υπάρχουν όμως εμείς εδώ, έχουμε υποομάδες όσοι θα ασχοληθούμε client site. Δηλαδή, αυτοί που θα ασχοληθούν με αυτό εδώ, μην νομίζετε ότι είναι απλό πράγμα. Είναι αρκετά μεγάλο. Που θα πρέπει να κάνει και αρκετές δοκιμές. Στα λέω τώρα έτσι όλα, που μπορούμε να σκεφτεί κανείς πώς θα δουλέψει. Και εδώ θα δουλεύετε κατά κόρον με Fireback. Εντάξει. Και δίπλα θα έχετε και τα CSS, τα themes. Θα δοκιμάζει το ένα, θα παίζει, άλλο δεν θα παίζει. Σας το λέω από τώρα ότι υπάρχουν τεράστιες διαφορές μεταξύ αυτού του κινητού και του τελευταίου που είδα εκεί πέρα κάπου το 4. Έτσι. Έτσι πρέπει να βρούμε τώρα μια λύση να ικανοποιούμε πολλούς. Επίσης, το jQuery στην όλη ιστορία, είπαμε, είναι το βασικό, είναι η βάση του όλου προγράμματος, της βιβλιοθήκης του JavaScript, και εδώ είναι τα ειδικά για mobile. Εντάξει, εγώ πήρα τώρα ένα ειδικό on page init, λέω, ας πούμε. Μπορείς να πεις, ξέρω εγώ, όταν το κινητό σου το έχεις ανοίξει, μπορεί να κάνεις και πράγματα τέτοια. Επίσης, πώς θα ειδοποιούμε εμείς κάποιον ότι μπήκε κάτι. Notification, ξέρω εγώ, μπορούμε, δεν μπορούμε. Υπάρχουν και τέτοια θέματα άμα θέλουμε να κάνουμε. Λοιπόν, εδώ, αυτοί που είπατε για client side, δέστε και αυτό το κομμάτι που έχετε πιο πολύ όρεξη. Έχετε πιο πολύ όρεξη εδώ στο να παλεύουμε με τα Ajax και τα λοιπά, ή πιο πολύ εδώ πέρα. Ή και τα δύο. Είναι αυτό, εγώ σας λέω γενικώς. Τώρα, στην άλλη πλευρά, πάλι υπάρχει ένα θέμα. Διότι εδώ, μην σκεφτείτε τότε από το GUNET μας δώσανε κάμια περιγραφή της βάσης. Θα πρέπει κάποιος εδώ πέρα να εγκαταστήσει τη βάση, να ανοίξει το PHP MyAdmin και να αρχίσει να καταλαβαίνει πώς έχουν δομήσει αυτή τον πίνακα. Πώς θα καταλάβω τον πίνακα πώς είναι δομημένος, όταν θα τον ανοίξω και θα δω εδώ πέρα τις στήλες. Θα δω τι λέει εδώ πέρα, α, τι εννοεί ο ποιητής εδώ τώρα. Ξέρω εγώ αυτό το ID, ας πούμε κάτι. Μήπως αυτό έχει σχέση με αυτόν τον πίνακα. Ή δεν έχει ή έχει. Για να καθίσετε να βγάλετε τα select. Έχει αυτή τη δουλειά από εδώ. Επίσης έχει τη δουλειά αυτή που σας είπε χθες ο Δημοσθένης και όλα βεβαίως πατάνε πάνω σε μια γλώσσα που λέγεται PHP. Δηλαδή και εσείς εδώ θα πρέπει να δείτε που θέλετε πιο πολύ. Αυτό το κομμάτι σας λέω, έχει πονοκέφαλο. Γιατί μπορεί να είναι και 50 πίνακες. Πρέπει να τους βγάλετε, στυλό χαρτί. Δεν υπάρχει κάποιο manual, ξέρω εγώ, που να λέει, ξέρεις, εγώ δόμησα έτσι τον πίνακα, αυτό κάνει εκείνο, έτσι βάζω το χρήστη κτλ. Πάμε να τα δείτε πάνω στην πράξη. Το PHP MyAdmin, γι' αυτό το βάλαμε. Το είδατε χθες, το είδαμε να δουλεύει. Ναι. Ωραία. Έχει πάνω ένα κουτάκι που μπορούμε να κάνουμε κατευθείαν select. Οπότε μπορείτε αυτόματα να δείτε και αυτό που παίζει, αν όντως παίζει έτσι όπως λέμε. Τώρα, ένα τελευταίο που θα το ξεχνούσα και είναι σημαντικό. Στο Firefox πρέπει να βάλουμε ένα εργαλείο ακόμη. Κοιτάτε. Πάτε εδώ στο Firefox, στο Add-ons και βάλτε REST. Και θέλω να εγκαταστήσετε αυτό. REST Client, αυτό εδώ πέρα. Εντάξει. Τι κάνει αυτό τώρα. Το βρήκατε έτσι. REST Client 2-3 και τέτοιο. Αυτό τώρα βεβαίως θέλει reboot. Και άμα πάμε στα add-ons και γράψω εδώ REST, τώρα βγάζει βεβαίως αυτό που δεν έχω εγκαταστήσει, είναι REST Client 2.0.3. Ωραία. Και τι κάνει τώρα αυτό. Σου δίνει ένα περιβάλλον, το βλέπετε, ένα περιβάλλον εδώ, που εδώ
μπορείτε να στείλετε την ερώτηση. Κάτσε να στείλω την ερώτηση. Πού ήταν εδώ η ερώτηση? Όχ, δεν μου κράτησε ιστορικό. Ενάτο, εδώ μπορώ να στείλω την ερώτηση. Που αν στείλω την ερώτηση θα πάρω το αποτέλεσμα σε JSON. Έτσι θα μπορείτε εσείς στο server site που θα ασχοληθείτε να δοκιμάζετε αυτό που φτιάνετε αν παίζει, χωρίς να περιμένετε εμάς. Γιατί εμείς μπορεί να έχουμε προβλήματα CSS ας πούμε και να μην έχουμε προλάβει να ασχοληθούμε. Πώς θα ξέρετε εσείς ότι παίζει το δικό σας? Έτσι απλά, κάτσε μια στιγμή να βρω λιγάκι τώρα εδώ το GitHub, να τρέξω λίγο τη γραμμή και να δείτε ότι παίζει ακριβώς όπως το έχουμε εμείς γραμμένο εδώ. Θα τα κάνω όλα τη γραφή ένα-ένα για να δείτε ότι θα παίξει έτσι ακριβώς. Δεν έχει τίποτα άλλο, παίρνετε, το φτιάχνετε, το γράφετε έτσι. Μετά τι λες, θέλω να πάρω αυτό, το αντιγράφω κανονικά, το ρίχνω μέσα. Και τώρα μιας και δεν έχουμε υλοποιήσει τη μέθοδο και είναι get, στέλνω ένα send και μου λέει ότι το URL δεν είναι εντάξει, μου λέει. Τι, φταίει αυτό εδώ? Γιατί? Α! Εδώ μου το έχει μεγάλο, εγώ όλο πάνω το γράψω. Βλέπετε? Και παίρνω το αποτέλεσμα. Έτσι λοιπόν μπορείτε εσείς τώρα να δοκιμάζετε αν το πρόγραμμα το οποίο έχετε φτιάξει παίζει ή δεν παίζει και το JSON που επιστρέφει και τα λοιπά. Δέστε το, είναι πάρα πολύ καλό εργαλείο. Και το τελευταίο, από εκεί και πέρα υπάρχει και το log που μας δίνει το PHP στο server. Αυτά παιδιά για αύριο. Εδώ από εδώ θέλουμε ό,τι ιδέες έχετε, πραγματικά ό,τι έχετε, καλό είναι print screen και να καθίσουμε εδώ να τα μελετήσουμε. Και δέστε τώρα τι τραβάει ο ένας και ο άλλος η όρεξή του πιο πολύ, και όπως επίσης και από εδώ πέρα. Και αύριο ξεκινάμε να δούμε να αρχίσουμε να υλοποιούμε το πρόγραμμα. Όπως είδατε, αλλού θα τρέχει, αλλού δεν θα τρέχει, αλλού θα πάμε πιο γρήγορα, bugs και από εδώ από εκεί. Έτσι είναι το normal development, είναι η καθημερινή τρέλα ενός προγραμματιστή. Σας το λέω αυτό. Έτσι δεν υπάρχει κάτι που τρέχει αμέσως. Όπου τρέχει αμέσως, κάτι άλλο δεν θα τρέξει αργότερα. Είναι κόλπο. Αλέξανδρε, έλα λίγο να πεις στο διαδικαστικό τώρα πώς θα... Κάτι, νιώθω. Έχουμε φτιάξει στο GitHub μερικά issues στο MyLackOpenClass. Αν πάτε δεξιά στο issues και καθώς είστε εγγεγραμμένοι μέσα με το όνομά σας, θα δείτε μερικά που γράφουν server side, client side και μερικά optional. Οπότε ο καθένας πάει σε αυτό που τον ενδιαφέρει, πατάει πάνω του, το ανοίγει και στα δεξιά και που λέει assign me βάζει το όνομά του, ώστε να ξέρουμε ποιος θα κάνει τι. Ναι. Α, οκ. Να με. Όσα θες κάνεις. Όσα γουστάρεις. Μπορώ να βάλω ένα και ένα. Δηλαδή ένα client και ένα τέτοιο. Ναι, ναι, γιατί όχι. Αν μπορείς να δουλέψεις και στα δύο, ναι, άμα θες. Ναι, να το βάλουμε μετά. Τι θέλουμε εδώ? Να βάλουμε interface. Ναι. Να βάλουμε μέσα... Interface. Οκ. Για ποιο βοηθούμε? Α, ωραία. HTML, θα βάλω HTML, CSS, JavaScript. Όποιος, α. Αυτό είναι γενικό, γιατί δεν βάλουμε γενικό. Κάτι πιο, ναι, να το σπάσουμε πιο... πιο ειδικό. Ωραία. Α, βάλ το κάθε.
κάθε ένα ειδικά και θα βάλουμε όλα κάτω του label user interface. Ωστό. Ωλα. Και κύριος κάτω πέρα. Ωραία. Πώς. Αυτό είναι το Mac Open Class. Ωραία, το Mac Open Class. Μια χαρά. Πώς βάλουμε αυτό, το γενικό. Λέει από το Open Class, ναι. Θα το πούμε UI θα βάλω. Το πιάστε όλο το νόημα εδώ πέρα, πως θα κάνετε assign τον εαυτό σας. Ή θα το κάνετε μέσω μαζεμένα με τα κουτάκια εδώ, βάζετε tick και assign το όνομά σας και πάει σε όλα με τη μία, χωρίς να κάνετε ένα-ένα. Ή σε κάθε ένα ξεχωριστά. Το κάθε ένα μερικά έχει μέσα και περιγραφή, ό,τι χρειάζεται. Ας πούμε εδώ έχει μεγάλη περιγραφή. Και λέει ακριβώς τι θα γίνει σε αυτό το issue. Ναι, ναι, με το username σας που έχετε στείλει στη λίστα. Εξαρτάται, αν θες να κάνεις πολλά μαζεμένα, κλικάρεις όλα τα issues και βάζεις τον εαυτό σου από εδώ πάνω, από το assign. Και έχει εδώ 18 όπως είμαστε τώρα και μπαίνουν όλοι. Αλλιώς ένα-ένα, πατάς μέσα σε ένα και δεξιά σου έχει assign εδώ πέρα. Όποτε θέλετε, ναι. Βασικά, ναι, μέχρι αύριο να υπάρχουν αυτά, να ξέρουμε πώς θα ξεκινήσει αύριο κανονικά το κώδικας. Άμα δεν σου έχει τα κουτάκια, πάνε να πει δεν είσαι μες στο group. Άρα δεν έχεις στείλει το όνομά σου. Το έχεις στείλει το username στη λίστα ή όχι. Ωραία, πες το μου τώρα να σε βάλω εγώ στο... Οπότε, σε όποιον δεν εμφανίζει τα κουτάκια, δεν είναι γραμμένο στην ομάδα. Οπότε πρέπει να είσαι γραμμένο στην ομάδα για να τα εμφανίσει. Για δες τώρα τα βαλίδια. Εσύ? Α, θα το δείτε από εδώ, ρε. Okay. Ποιο ήταν εσύ? NT. ND. D. T. OUS. Τι σε βγάζει? Τα ακούω λάθος, ε. Γράψτε μου. Okay. Λοιπόν. Open class. Πάμε στα issues. Είναι 17 issues. Το κουτάκι εμφανίζεται ή όχι? Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Για αλήθεια θες. 15 ξέρω ή 4. Και εδώ assign. Λοιπόν, κάτσε. Ωραία, τότε δεν είσαι το όνομά σου. Λοιπόν, να σου κάνω ένα παράδειγμα πώς θα φαίνεται, παιδιά. Π.χ. θέλω να βάλω τον εαυτό μου να κάνω 4 πράγματα.
θέλω να ασχοληθώ με αυτό, με το client side αυτό και αυτό το server side, έτσι. Οπότε πατάω assign, βλέπω το όνομά μου και αυτόματα εμφανίζεται η φάτσα μου εδώ πέρα, στα δεξιά. Οπότε αυτό είναι, έχει γίνει το assigned σε μένα. Οπότε ασχολούμαι εγώ με αυτό. Έτσι ξέρουμε, ξεχωρίζουμε τις ομάδες που θα είμαστε και θα δουλέψουμε. Οκ. Αυτό. Και μετά θέλετε ξεχωριστά, πατάτε μέσα και πάλι εδώ στο assignee, βάζετε πάλι το όνομά σας.